Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 24 εδώ στον Λίμπερο από τώρα μέχρι και τις 2. Η εβδομάδα ξεκίνησε με... Να ξαναπείς κουβέντα για μένα. Κριτική κατά του Ράτζαν Λουτσέσκου. Τι? Από φίλο εδώ στον Λίμπερο. Κριτική για τον ντύσιμό του. Ντροπή, φίλε. Ειδικά γι' αυτό. Ναι. Νομίζω ότι είναι η πιο σκληρή κριτική που το έχει. Είναι η μόνη που μπορεί να την εκτευρίσει, πιστεύω. Τον είπε... Πώς τον είπε? Σταυροπολίτη. Πώς είχε τη για τη Σταυρούπολη, μπορεί να έχουμε να πατήσουμε από τότε. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Κάτι ήταν full. Κάτι είπε, κάτι για το. Και αυτό με το κανά στην Σταυρούπολη, παιδιά. Δηλαδή πάρτε το λίγο, πηγαίνετε λίγο αλλού. Ένα κίνητο έχουμε και εκεί πήγατε. Τέλο πάντων, τώρα το θυμήθηκα. Κάτι είπε, υπόθηκε είναι για τη Πάω 24, ξεκινάμε τα βασικά. Άσε το ακριτική παιχνίδι έχουμε, μίζερε. Άντε, επειδή παντρεύτηκε 7 χρονών, πρέπει να την πληρώσουμε όλοι οι άλλοι. Παιχνίδι έχει ο Πάοκ. Ο Λουτσέσκου μπροστά στον Παπαθεοδόρο είναι θεό. Έρχεται μήνυμα. Στον τίσιμο, αν θέλει. Στον τίσιμο, ναι. Εντάξει, που τα σακάκια του Παπαθεοδόρου τραγικά. Άστο, φόρα φόρμα. Χίλιες φορές. Α, φωτογραφία δες. Στο ΠΑΟΚ 24. Μπαμπάς Λουτσέσκου, κόμψο ντυμένος. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συνέντευξη τύπου στο Σαχτάρ ΠΑΟΚ. Ποτέ. Εγώ δεν θα ξεχάσω στο Τότεναμ ΠΑΟΚ. Εσύ τώρα τι λόγους έχεις να θυμάσαι του Σαχτάρ ΠΑΟΚ? Γιατί ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ρε φίλε, που έπαιρνε. Που ήταν μέσα στους top 10 προπονητές του πλανήτη, έκανε ανάλυση τον ΠΑΟΚ συνέντευξη τύπου και μιλούσε για τον Μπαλάφα. Α, έχεις προσωπικούς λόγους. Εννοείται, ρε φίλε. Μόνο εγώ και ο Μιτσέα Λουτσέσκου είπαμε καλά λόγια για τον Μπαλάφα σε αυτόν τον πλανήτη. Και ο Κωστίκος. Και ο Κωστίκος. Ο πρώτος που σε έβαλε σε ομίλους, Δημήτρη Τσοπατζόγλου, να τα λες όλα. Ο Κωστίκος. Ο Κωστίκος έβαλε σε ομίλους με τη χρυσή αλλαγή του Γιασεμάκη που έφαγε κόκκινη και μείναμε με 9. Για τάκλινγκ στο κέντρο. Τα ξεχνάς? Όχι. Έχουμε πλούσια θεματολογία. Παίζει η ομάδα ποδοσφαίρου, η ομάδα του μπάσκετ ψάχνεται, η ομάδα του βόλεϊ δεν είχε προπονητή χθες τον. Πολύ καλά τα πήγε χωρίς προπονητή. Εγώ πιστεύω ότι καλύτερα να μην έχει προπονητή. Αυτή είναι την άποψη. Οι γυναικείες ομάδες όμως κέρδισαν όλες. Γιατί μόνο ξέρεις τι παρατηρούσα, φίλε. Θα ναι. Το πω τώρα στον αέρα. Είναι κόντρα στη λογική μου, γιατί ποτέ δεν έπαιρναν γκόμενά μου στο γήπεδο, τη θεωρώ κατάρα. Ας πήγαινε μόνη της. Παρατηρώ, φίλε, ότι οι γυναίκες έχουν πιο ψύχρεμη προσέγγιση. Οι αθλήτριες ή οι φίλαθλοι? Οι φίλαθλοι. Είναι λιγότερο... Δεν σε ζαλίζουν. Πιο παοξιδική λογική έχουν. Τον social media, εντάξει, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι τα social media είναι η εικόνα του ΠΑΟΚ. Ωραία, τα social media είναι η εικόνα που θες να πουλήσεις εσύ στους άλλους. Ωραία. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Αλλά στα social media οι γυναίκες είναι πιο όριμες από τους άντρες. Και αγαπάνε περισσότερο το κλαμπ. Αυτές που ασχολούνται. Έτσι πιστεύω. Και το λέω εφθαρσό στον αέρα. Εκεί μας καταντήσατε. Καταγγελίες. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε αρκετά θέματα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πήγε και 20 η ώρα. Βλέπουμε εδώ στο ΠΑΟΚ 24 μια φωτογραφία Λουτσέσκου, γιος Λουτσέσκου μπαμπάς. Βλέπουμε μια φωτογραφία Ουάρντα. Έχουμε οποίος... το Λουτσέσκου μπαμπά, το Λουτσέσκου γιο και τους δανεικούς. Από τη δική Χαρίση είδα κάποιο. Ναι, Ενρίκε έχει. Ενρίκε να πιάνει το πρόσωπό Ουάρντα, του. Χαρίση έχει. Σοφία Τουντούρη έχουμε στην οθόνη μας. Αγαπάμε Σοφία Τουντούρη, είναι φίλη μας. Και Λεμονή έχει το... Τι έχει η Λεμονή, τι έπαθε? Έβγαλε παρέλαση. Έβγαλε παρέλαση. Σημαντικό. Μάλιστα. Έχουμε από κάτω μπάσκετ, την ομάδα του ΠΑΟΚ, ομάδα τέλος πάντων. Που προσπαθεί να παίξει κάτι, αδιευκρίνηστο, καλά. Και από εκεί πέρα έχουμε σας, καλά, ΑΕΚ ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός ποδόσφαιρο. Λουτσέσκου πάλι, πάλι Λουτσέσκου εδώ. Που τα νέα του Λουτσέσκου, τι γίνεται. Που λέει, Λουτσέσκου 24, θα διαβάσουμε που θέλω. Και βλέπουμε και τη βαθμολογία του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, την οποία θα δούμε και στην πορεία. Αν και λείπει ένα παιχνίδι το σημερινό του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολη, σε αυτό είναι το γεγονός της ημέρας. Δεν πρέπει να πάρω πριν από το αθλήματος.
Κακία θα πεις. Δεν θα πω κακία. Κακία θα πεις τώρα, βλακία. Εντάξει. Δεν θα πω. Μιλήσαμε πάρα πολύ τον Μάνταλο. Το μιλήσαμε για τα καλά, για τα άσχημα. Το Μάνταλος τραυματίστηκε. Θα δούμε αν πράγματι έχει υποστεί ρήξη χιαστών. Ο αρχηγός. Α, μόλις βγήκε, ρε φίλε. Δυστυχώς. Μόλις βγήκε. Και είναι ρήξη πρόστιου χιαστού. Φάνηκε. Πριν από δύο λεπτά. Τον κατάλαβε ο παίκτης. Όταν έπεσε κάτω και κάνει το σταυρό του. Πω, πω, πω. Άσχημη εικόνα, φίλε. Από το πουθενά. Όπως πάντα η χιαστή. Χωρίς πίεση, χωρίς τζαρτζάρισμα, ένα άσχημο πάτημα. Αρκεί. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ρήξη πρόστιου χιαστού στο αριστερό γόνατο. Ο Μάνταλος είχε υποστεί κάτι παρόμοιο πριν δύο χρόνια στο δεξί γόνατο. Δεύτερη χιαστή. Ολοκληρώθηκε ο απεικονιστικός έλεγχος, στον οποίο υποβλήθηκε ο αρχηγός της ομάδας μας, αναφέρει η ανακοίνωση ΠΑΕΑΕΚ, Πέτρος Μάνταλος, μετά τον χθεσινό τραυματισμό του αγώνα του Πανιώνιου. Το αποτέλεσμα της εξέτασης επιβεβαίωσε την αρχική ιατρική διάγνωση για ρήξη πρόστιου χιαστού στο αριστερό του γόνατο. Ο Πέτρος Μάνταλος θα υποβληθεί αύριο σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης του πρόστιου χιαστού στο ιατρικό κέντρο από την επικεφαλής του ιατρικού τμήματος της ΑΕΚ, κύριο Παντελή Νικολάου. Άρα 6 μήνες περίπου, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, τέλος. Δυστυχώς. Έχουμε πει αρκετά άσχημα για τον Μάνταλο τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι στους τελευταίους αγώνες ήταν ο πραγματικός ηγέτης της ΑΕΚ. Έκανε πάρα πολλά μέσα στο γήπεδο. Έπαιζε σε αρκετές θέσεις, έχει πολλές τελικές, είναι συνέχεια στις φάσεις. Στην Ξάνθη ήταν ο μόνος που πίστευε και το πάλευε και ισοφάρισε η ομάδα του. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη απώλεια για την ΑΕΚ, η οποία χάσε και τον Τζόσιτς με τραυματισμό. Η οποία ΑΕΚ παίζει Πέμπτη βράδυ με τη Μίλαν στην Αθήνα και Κυριακή βράδυ έχει το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Υπάρχει ενδεχόμενο να εμφανιστούν πολύ συσπηρωμένοι στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Να είναι πολύ πορωμένοι για να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι τότε. Μέχρι έχει και παιχνίδι η ΑΕΚ του Πέμπτη. Δεν είναι απλά τα πράγματα για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν σημαίνει, γιατί εμείς πάντα έχουμε αυτή την έπαρση, δεν σημαίνει ότι θα πάμε εκεί να κάνουμε ένα εύκολο διπλό. Δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Μα έτσι και στο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να κάνει διπλό γενικά. Εύκολο διπλό. Και ειδικά στο Ολυμπιακό στάδιο, όπου υπάρχει κάτι ανεξήγητο. Λοιπόν, μόλις ανακοινώθηκε από την ΠΑΕΚ η τελική διάγνωση για το Μάνταλο και δυστυχώς ο Έλληνας διεθνής μένει εκτός γηπέδων προφανώς για αυτή την σεζόν. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης λοιπόν σήμερα κλείνει η ένατη αγωνιστική. Σιγά σιγά πάμε στο 1/3 του προγράμματος, στο οποίο πανάξια ο Ατρόμητος είναι πρώτος. Και μπράβο στην ομάδα του Περιστερίου. Λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Παίρνει εκτός έδρας παιχνίδια με πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Όλο και βελτιώνει την απόδοσή της και δημιουργικά. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Γουάρντα. Πραγματικά είναι πρωταγωνιστής. Εξαιρετικός θεματοφύλακας ο Γιαννιώτης. Γενικά λειτουργία πολύ καλή. Πήγε στην Ξάνθη ο Ατρόμητος και θα έλεγε κανείς ότι έπαιξε σαν πρωταθλητής χθες το μεσημέρι. Δίκαια νίκη και στην Ξάνθη, χωρίς να κινδυνεύσει ιδιαίτερα. Η μόνη ομάδα που δεν έχει ιτηθεί στο πρωτάθλημα. Και παίζει κάτι πολύ ξεκάθαρο. Δεν έχει υποχρέωση να έχει την μπάλα στα πόδια της. Όταν την έχει, δεν παίρνει μεγάλα ρίσκα, γιατί τα χαρακτηριστικά των παικτών της είναι τέτοια που μπορούν λίγοι παίκτες να δημιουργήσουν θέμα. Χθες αποστημένα σκόραρε βέβαια. Στημένες μπάλες είναι και οι δύο. Θα δούμε και τον Ατρόμητο σε εντός έδρας παιχνίδια που πρέπει να δημιουργήσει, αν μπορεί να κερδίσει. Έτσι με τις μικρομεσαίες ομάδες. Όπου θα έχει την υποχρέωση να κρατάει μπάλα. Τέλος πάντων, ό,τι και να γίνει, μέχρι τώρα είναι απόλυτα επιτυχημένος και δίκαια πρώτος. Τι θα γίνει, από εδώ και πέρα θα δούμε. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. Η ΑΕΚ ήταν πολύ καλή με τον Πανιόνιο. Έκανε πολύ καλή εμφάνιση η ΑΕΚ χθες στη Νέα Σμύρνη. Κυριάρχησε. Θα μπορούσε να σκοράρει πολύ νωρίτερα αν ο γκολκίπερ του Πανιωνίου δεν ήταν σε καταπληκτική ημέρα. Και είναι αυτή η φάση εκεί στο 80 περίπου, όπου στο 1 δευτερόλεπτο χτυπάει ο Μάνταλος και στα επόμενα 2-3 σκοράρει η ΑΕΚ.
από τις πολύ έτσι παράξενες στιγμές του ποδοσφαίρου, από τις πολύ δύσκολες στιγμές του ποδοσφαίρου, αλλά να μείνουμε στη γενική εικόνα ότι η ΑΕΚ ήταν καλή, ήταν πραγματικά πολύ καλή και κυριάρχησε, έδειξε στον Πανιόνι ότι θα τον κερδίσει. Ο Πανιόνις όμως δεν ήταν καλός. Ο Πανιόνις είχε πολύ κακή βραδιά, από τις χειρότερες που τον έχουμε δει στη φετινή σεζόν. Δίκαιη νίκη της ΑΕΚ. Με το διαιτητή, εντάξει. Δύο περιπτώσεις του Μάνταλου, του διαιτητή Μάνταλου. Ναι. Μπορώ να πω ότι ψιλοκαρφώθηκε. Μία στην κεφαλιά του Χατζησαφή που τρέχει να σφυρίξει φοβήθηκε. Φάουλ. Φοβήθηκε, μην γίνει ζημιά. Ναι. Τρέχει να σφυρίξει φάουλ. Χωρίς επαφή τώρα, εντάξει, προς τα πίσω πάνε και οι δύο. Ωραία. Και μία στις καθυστερήσεις πρέπει να δείξει 4 ή 5 λεπτά και δείχνει 3. Και τρώει μόνος του ένα λεπτό. Και τρώει μόνος του ένα λεπτό, ναι, κανονικά. Εντάξει, δεν το ξεπερνάμε. Δεν, πάντως, δεν όρισε την εικόνα του αγώνα ο Μάνταλος. Ναι. Τις κάρτες τις έβγαλε. Αυτό τώρα, εμείς αυτή η υπερβολή που έχουμε, δεν υπάρχει κόκκινη στον Αραούχο, ρε παιδιά. Τώρα. Μιλάμε για αστεία πράγματα. Είναι μην είμαστε άλλη... υπερβολικοί, χάνουμε το δίκαιό μας. Δηλαδή, του διδίνει ψηλά. Με, για την, να... με την πλάτη εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μια άλλη φάση την οποία εγώ δεν την είδα. Πώς χτύπησε ο Σιώπης. Εκεί γίνεται φασαρία. Με το Λιβάγια. Πάλι τσαγκονιά εκτός φάσης. Ο Λιβάγια είναι για κόκκινο σε κάθε παιχνίδι. Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Ναι, το δεν έχει αξία. Για τη φάση πραγματικά... του Αραούχο, εγώ είδα ότι υπάρχει αντίδραση. Αστείο, αλλά ας είμαστε λίγο σοβαροί. Τα αφήνουμε στην άκρη. Δεν έχει λόγο να συζητάμε για διαιτησία. Η ΑΕΚ ξεπέρασε τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει δύο εκτός έδρας νίκες, έστω και αν τις έκανε στην Αθήνα. Τη μία στο... με τη Λαμία και την άλλη στον Πανιόνι. Δεν έχουμε εδώ κανένα να κάνουμε εκτός έδρας νίκη. Έκανε στο κύπελο. Ναι, αλήθεια. Αυξάνονται οι απόψεις εκείνων που πιστεύουν ότι οι εκτός έδρας βαθμοί θα κρίνουν και τον πρωταθλητή. Μπα, εγώ πιστεύω οι εντός έδρας βαθμοί θα κρίνουν τον πρωταθλητή. Ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο. Άμα κάνεις 15 στα 15 και έχεις εκτός... δύο διπλά, που δεν παίρνεις πρωτάθλημα. Α, μην το λες. Δεν γίνεται. Μην το λες. Δεν το ξέρεις τι απόλυση έχει ο άλλος στην έδρα του. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει ήδη 5 βαθμούς και η ΑΕΚ 3. Και η ΑΕΚ δεν έχει και 3, από σπόντα δεν γύρισε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Θα ήταν 5. Εσύ κοίτα μη χάνεις βαθμούς στην Τούμπα. Θα το βρεις τον τρόπο εκτός. 4-5 διπλά τα κάνεις. Στην Τούμπα μη χάνεις βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ με 4 νίκες, 3 ισοπαλίες και μία ήττα παίζει με τον Αστέρα, ο οποίος Αστέρας είναι η πιο παράξενη ομάδα του πραγματος. Είναι τελευταία ουσιαστικά. Κοίτα να δεις τώρα, τελευταίες ομάδες είναι ο Αστέρας και ο Πλατανιάς. Άλλαξε το έργο. Ο Αστέρας που έχει κερδίσει 6 βαθμούς συνολικά, τους 4 από ΑΕΚ και από Ολυμπιακό. Που θα μπορούσε να είναι και παραπάνω. Για τον Αστέρα θα μιλήσουμε σε λίγο, για να καταλάβουμε 3 στοιχεία παραπάνω, πώς και φέτος έχει αυτό ξεκίνημα, πώς είναι δυνατόν να μην κερδίζει κανέναν, αλλά να κέρδισε εύκολα την ΑΕΚ, εύκολα πραγματικά, και με τον Ολυμπιακό να άξιζε την νίκη. Πολύ παράξενη κατάσταση. Ο Ολυμπιακός τέταρτος έχασε δικαιολογημένα και αναμενόμενα από τον Παναθηναϊκό. Ο Πανιώνιος 14, Λεβαδιακός 14 και το ερώτημα του Παναθηναϊκού τώρα εδώ. Αν ο Παναθηναϊκός αυτός, με όσα ξέρουμε και όσα βλέπουμε, μπορεί να είναι κοντά στις πρώτες θέσεις. Ο Ουζουνίδης είναι σίγουρος ότι θα είναι ο Παναθηναϊκός στις πρώτες θέσεις. Ότι θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ότι ξέρω, θα διεκδικήσει τις πρώτες θέσεις. Έχει κερδίσει 15 βαθμούς στο γήπεδο. Έχει 13 στη βαθμολογία λόγω της αφαίρεσης. Εντός έδρας σταθερός. Δεν τρώει και γκολ ποτέ. Εκτός έδρας, δύσκολα για τον Παναθηναϊκό. Ούτε καν παίζει καλά εκτός έδρας. Δεν είναι ότι δεν κέρδισε κανέναν, αλλά έχει και κακές εμφανίσεις. Θα δούμε. Και από εκεί κάτω όλες οι υπόλοιπες ομάδες, Γιάννη, Λαμία, Ξάνθη, Κέρκυρα, Πανετολικός. Μετά τη διακοπή, αυτό που αλλάζει έχει να κάνει με τη Λάρισα και τον Απόλλωνα, που κερδίζουν βαθμούς και θέλουν να αποδείξουν ότι δεν είναι η χειρότερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Η Λάρισα κέρδισε καθυστερήσει στο Λεβαδιακό, ο Απόλλωνας πήρε βαθμό στον Πανετολικό.
Ο οποίος Πανετολικός ενώ έχει μια χαρά ομάδα, δεν μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Με τίποτα. Εκεί θα φανεί τον μαγκιά τους αν παραμείνουν ψύχρεμοι και συνεχίσουν ή απογοητευτούν και πάρουν άλλο δρόμο. Πάμε σε κάποια μηνύματα για να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ με το ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε αρκετά και στο βόλι και στο μπάσκετ. Ο 807 γράφει: αυτός ο Ουάρντα τι προετοιμασία έκανε με τόσα προβλήματα στον ΠΑΟΚ και τα χαϊδεμένα παιδιά του ΠΑΟΚ δεν μπορούν εδώ και τρεις μήνες. Ο Ουάρντα προετοιμασία. Όχι, παιδιά, όταν το κάνετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά. Ο Ουάρντα προετοιμασία δεν έκανε. Θα δούμε τον. Η σεζόν είναι 9 μήνες. Η εικόνα δεν κρίνεται για σήμερα. Ο ΠΑΟΚ είπε Αναστασιάδη σήμερα ήταν πρώτος. Να θυμηθούμε που κατέληξε. Προετοιμασία δεν έχει κάνει ο Ουάρντα. Ήταν 5-6 μέρες στην Ολλανδία που πήγε καθυστερημένος και μετά που τον έδιωξε ο ΠΑΟΚ έκανε βόλτες στα νησιά. Ήταν να πάει στη... Πού ήταν να πάει, Σαουδική Αραβία, βρέθηκε Πορτογαλία, έφυγε και από εκεί και κατέληξε στον Ατρόμητο χωρίς προετοιμασία ουσιαστικά. Τι θα γίνει μετά. Ο 903 γράφει: δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική στην Ελλάδα. Το να μην πληρώνεις επιβραβεύεται και γίνεται παράδειγμα προς μίμηση. Για τον Παναθηναϊκό εννοεί. Δεν ξέρω τι εννοεί. Ο Παναθηναϊκός εντός λόγω κόσμου, ορμής, αυτό, πάθους τα καταφέρνει. Εκτός τον βλέπετε, δεν βλέπετε. Έτσι είναι και αυτό να το έχουμε υπόψη. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε με το τι ισχύει για τον αγώνα ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης σήμερα το βράδυ 7.30 στην Άδεια Τούμπα για έκτη φορά σε άδειο γήπεδο φέτος ο ΠΑΟΚ. Μια και αναφερθήκαμε στον Λουτσέσκου και στον πατέρα του που έχει κάνει δηλώσεις στην Ιταλία ο Μερτσέα για τον Ράσβαν και επειδή μιλάει στην Ιταλία λέει ο μπαμπάς Λουτσέσκου μια μέρα είμαι σίγουρος θα προπονήσει στην Ιταλία, γνωρίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο, έχει παίξει εκεί στην Ιταλία, ήταν κοντά στην Κροτόνε πέρυσι, δεν ξέρω τι έγινε. Είμαστε διαφορετικοί, λέει ο μπαμπάς Λουτσέσκου. Εγώ πιστεύω περισσότερο στο επιθετικό ποδόσφαιρο. Ο Ράσβαν είναι πιο ισορροπημένος. Μπορεί να μεγάλωσε δίπλα μου πολλά χρόνια, αλλά έχει τη δική του ταυτότητα. Είναι πιο μοντέρνος, λέει ο πατέρας για τον γιο. Αφήνουμε για λίγο τον ΠΑΟΚ με το δικό του ρεπορτάζ. Στα του ΠΑΟΚ μένουμε και πάμε στον αντίπαλο. Και εγώ αν ήμουν πάντως ο Λουτσέσκου και είχα τη Σαχτάρ, θα ήμουν πιο επιθετικογενής, να ξέρετε. Με καμιά 400 εκατομμύρια μπάτζετ το χρόνο. Πάμε στην Τρίπολη να δούμε πώς έρχεται ο Αστέρας, πώς έχει έρθει, προβλήματα, την κατάσταση. Ο συνάδελφος ο Θοδωρής ο Τσούτσος είναι στη γραμμή. Θοδωρή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε, χαίρετε, καλό μεσημέρι. Χαθήκαμε ρε Σταύρο, ναι. Όλα καλά. Και εγώ πιο επιθετικό γεννήσα ήμουν. Αν ήσουν ο μπαμπάς Λουτσέσκου, ναι. Βέβαια. Ο οποίος βέβαια λέει πιο μοντέρνος ο Ρασβάν και στον ντύσιμο, λέω εγώ. Προφανώς. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Διακρίνεται σε αυτό. Θοδωρή, έχω δύο προβλήματα για τον Αστέρα. Ναι. Πες, αγωνιστικά, για να ξεκινήσουμε από αυτό, με ρώτησε Δημήτρη. Ναι. Ένας είναι ο Ισνάλντο. Είχε ένα πρόβλημα, ένα διάστημα στον Αστράγαλο, δεν κατάφερε να το ξεπεράσει, έμεινε εκτός. Αυτός είναι το εννιάρι που κουβαλάει την μπάλα γύρω-γύρω και δεν κάνει τίποτα. Σωστό. Απόλυα για τον περίπου, Μπάουκ. Περίπου. Με την ΑΕΚ έκανε. Ναι. Έκανε με την ΑΕΚ. Το Κάρι έκανε. Στα υπόλοιπα δεν έχω δει τίποτα από αυτό. Τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι περιμένω και στον Αστέρα πολλά περισσότερα. Mm. Και είναι παίκτης για τον οποίο πριν ένα-δύο χρόνια είχε διαφερθεί και η ΑΕΚ, ο Ισνάλντο. Ο Ισνάλντο λοιπόν είναι εκτός και εκτός είναι και ο Μουνάφο. Αυτή είναι η απώλεια για τον Αστέρα, σημαντική, ειδικά με την κατάσταση που είναι φέτος ο Μουνάφο. Νομίζω ότι είναι ο ποδοσφαιριστής που τρέχει περισσότερο από όλους. Ο Μουνάφο είναι τιμωρημένος, αποφασίστηκε σε αυτό το παιχνίδι να λείψει. Τι τετράδα είχατε όταν... ανακοινώθηκε όταν συμπλήρωσε 4. Ήταν το προηγούμενο παιχνίδι, ήταν ο Ατρόμητος Πανιώνιος, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Και προτίμησε τον ΠΑΟΚ. Λογικό. Λογικό μου μοιάζει για μένα. Γιατί με την έννοια ότι Παναθηναϊκός και Πανιώνιος ήταν εντός, ο Ατρόμητος ήταν το πρώτο παιχνίδι, έλειπε, είχε και κάποιες απουσίες, ήταν ο Τσουκαλάς εκτός, μετά ήταν τιμωρημένος ο Ιγκλέσιας από εκείνο το παιχνίδι, δηλαδή είχε μια λογική αυτό που έκανε. Οπότε ο Μουνάφο είναι εκτός, είναι ο Ιγκλέσιας.
ο Τσουκαλάς και ο Μαδίντα, οι τρεις νομίζω που θα παίξουν στον άξονα για τον Αστέρα. Είναι και ο Τριανταφυλόπουλος, ο οποίος και αυτός είχε ένα πρόβλημα στον προσαγωγό. Τελικά κατάφερε να ξεπεράσει αυτές τις ενοχλήσεις και είναι στην διάθεση του Βαντελίδη, ο οποίος έχει έρθει με 18 παίκτες στην Θεσσαλονίκη. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Αστέρας, τι να πω, νομίζω ότι θα πάει να κυνηγήσει τις πιθανότητες που κυνηγάει πάντα σε τέτοιους παιχνίδια, δηλαδή με μεγάλο αντίπαλο. Φέτος είναι καλό το δείγμα που έχει και με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και με την ΑΕΚ στην Τρίπολη. Σαν να έχουν λίγο μεγαλύτερο κίνητρο οι παίκτες του, σαν να τον βολεύει λίγο περισσότερο το παιχνίδι. Ίσως και αυτό, δηλαδή όταν δεν πρέπει ο ίδιος κυρίως να δημιουργεί. Ίσως να τον βολεύει αυτό το παιχνίδι. Θοδωρή, οι 6 βαθμοί πώς δικαιολογούνται σε 8 παιχνίδια? Οι τόσο λίγοι εννοείς. Ναι, ναι. Δεν εννοώ, ο Αστέρας έκανε κακές ήττες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Δηλαδή αυτές οι δύο εντός έδρας ήττες με ΠΑΣ και με Λαμία στο Κολοκοτρώνη ήταν πολύ κακές ήττες. Και δικαιολογούνται και οι δύο με τον εξής τρόπο. Και νομίζω ότι αυτό είναι και στοιχείο, είναι παράμετρος του σημερινού αγώνα. Αν ο Αστέρας βρεθεί πίσω στο σκόρ, είναι πολύ δύσκολο να το γυρίσει το μάτς. Δεν το έχει καταφέρει ούτε μια φορά φέτος σε αγώνα πρωταθλήματος. Το κατάφερε προχθές με τον Κισαμικό στον αγώνα Κυπέλου. Mm-hmm. Ήταν η πρώτη ανατροπή που πέτυχε. Αλλά δεν είναι μόνο ότι δεν καταφέρει να επιστρέψει σε σκορ, δεν μπορεί να επιστρέψει το παιχνίδι από τη στιγμή που δέχεται τον γκολ. Η αντίδρασή του είναι πολύ κακή. Φαντάζομαι ότι Σταύρο θα το δει και το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Ναι. Είναι μια καλή ομάδα στο πρώτο ημίχρονο, δέχεται τον γκολ στο ξεκίνημα του Δευτέρου και σταματάει να παίζει. Με τον Πας Γιάννενα και με τη Λαμία δέχτηκε γκολ πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι και δέχτηκε και δεύτερο. Δηλαδή είναι και αυτό δείγμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα όσα έχει να αντιμετωπίσει ο Σάββατο Παντελίδης. Νομίζω ότι είναι ψυχολογικό το θέμα. Έχει δηλαδή ψυχολογικό θέμα ο Αστέρας. Έχει πολύ μεγάλο άγχος να κερδίσει. Και όταν πλέον χάνει, δηλαδή βρίσκεται σε ροή αγώνα, είναι πίσω στο σκορ. Είναι σαν να σβήνουν τα πάντα για εκείνο. Είναι και αυτή μια ομάδα που άλλαξε προπονητή αρχή σεζόν. Είναι μια ομάδα η οποία ψάχνεται. Είναι μια ομάδα που δεν έχει γίνει γκρουπ. Θέλει ακόμα, έχει ψωμί ο Αστέρας. Σωστά, αλλά τρώγοντας το ψωμί, τρώει και τους βαθμούς του ο Αστέρας. Ναι. Δηλαδή δεν είναι πολύ λογικό ο Αστέρας με την, κανονικά έτσι, ποδοσφαιρικά μιλάω, με την ποιότητα που έχει να είναι στην τελευταία θέση. Κανονικά έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς. Η Λάρισα. Η οποία πού είναι η Λάρισα? Στους 9, ο Αστέρας είναι στους 6. Έχει ανέβει η Λάρισα. Επί Παντελίδη, τι έχει αλλάξει όπως βλέπεις, αν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερο? Νομίζω ότι παίζει λιγότερο φοβικά ο Αστέρας, να το πω έτσι. Δηλαδή είναι λίγο πιο... έχει λίγο μεγαλύτερη αυτοποίθηση στο παιχνίδι του. Αλλά και αυτό ψιλοχάθηκε, να ξέρετε, στα τελευταία δύο παιχνίδια. Με τον Ατρόμητο, βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι το οποίο δεν αξίζει να το συζητήσουμε. Παίξε με 9 στη μεγαλύτερη διάρκεια του Αστέρας. Ναι. Λόγω στη Λιάρα. Αλλά με τον Πανιόνιο νομίζω ότι αυτό άλλαξε. Και ενόχλησε πάρα πολύ τον Παντελίδη και η εμφάνιση με τον Κισαμικό. Εκείνη τη βραδιά, προφανώς δεν ξέρω αν θα διαβάσει τις δηλώσεις του, είπε διάφορα πράγματα ο Παντελίδης. Είπε ότι πρέπει να κοιταχτούμε όλοι πολύ σοβαρά στον καθρέφτη. Είπε ότι ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένος με την εικόνα της ομάδας. Δηλαδή πλέον έθεσε και τους ποδοσφαιριστές πρώτων ευθυνών τους. Και συνεχίζει να έχει αυτό το δύσκολο πρόγραμμα ο Αστέρας. Δηλαδή παίζει τώρα με τον ΠΑΟΚ, μετά παίζει με τον Παναθηναϊκό που έρχεται και αυτός ανεβασμένος στην Τρίπολη, έτσι, μετά την νίκη του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Έχεις κάποια πιθανή δεκάδα για σήμερα? Αθανασιάδης θα είναι. Λογικά η γκορ δεξιά, αριστερά ο Γιαννούλης. Νομίζω θα κρατήσει. Ορίστε. Κότσιδες. Νομίζω θα την κερδίσει θέση ο Ιγκόρ. Ούτε ο Ιγκόρ όμως είναι σε καλή κατάσταση. Και γιατί προέρχεται από τραυματισμό, αλλά και δεν ήταν καλός στα τελευταία παιχνίδια που έπαιξε. Στο πέναλτι με τον Κισαμικό αυτός δεν ήταν μέσα. Καλά, ναι, ναι, αυτός ήταν. Αυτός ήταν. Καλά θυμάσαι. Αυτός δεν είναι σε καλή κατάσταση. Νομίζω ότι θα την κρατήσει. Αν και ο Κότσιρας μοιάζει να είναι λίγο πιο συγκεντρωμένος. Αλλά έκανε και αυτός πολύ κακή εμφάνιση κοντά στον Πανιόνιο. Σε παιχνίδι αναμονής νομίζω είναι καλύτερος ο Κότσιρας. Ναι, σε παιχνίδι αναμονής και εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερος ο Κότσιρας. Ο Ιγκόρ είναι λίγο... Θα έπαιζε καλύτερα στο 3-5-2. Δηλαδή αν είχε και έναν Ιγκόρ αριστερά ο Παντελίδης, νομίζω θα το σκεφτόταν καλύτερα. Αν θα το κάνει αυτό. Γιατί ναι, έχει Σελήν, Τριανταφυλόπουλο και Πασαλίδη. Θα μπορούσε να υποστηρίξει τρεις στο κέντρο της άμυνας. Σήμερα δύο στόπερ. Λογικά Τριανταφυλόπουλος με Σελήν θα είναι. Δύο στόπερ. Στα χαφ θα είναι τρεις. Ο Τσουκαλάς, ο Ιγκλέσιας και ο Μαδίντα, ο οποίος είναι ανεβασμένος, αν και λίγο κουρασμένος έδειξε με το Κισαμικό.
Και αυτό ο Μανιάς φίλε, λογικά σηκώθηκε. Και αρώματα και στην ουσία μηδέν. Πολύ ναι, νομίζω ότι του λείπει ένας παίκτης που τον υποστηρίξει δημιουργικά του Μαδίντα. Και αυτό προσπαθεί να κάνει ο Παντελίδης βάζοντας σιγά σιγά και τον Τόνσο πλέον στην εξίσωση. Ήρθε αργά ο Τόνσο στον Αστέρα, ναι. Στους ελεύθερους ήρθε και προσπαθεί σιγά σιγά να τον εντάξει και αυτόν. Με έναν δημιουργικό παίκτη κοντά του νομίζω ότι θα είναι καλύτερος ο Μαδίντα. Αυτή την εντύπωση τουλάχιστον έχω, αν δεν το δούμε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πλευρές. Δεν πάμε σίγουρα. Λογικά ο Καλτσάς στη μία. Πιθανό να πάει ο Τόνσο αριστερά, να τον δούμε. Και να πάει στην κορυφή ο Μανιάς ή ο Δουβίκας, μάλλον την εμπειρία του Μανιά θα πάμε. Αν πάει ο Τόνσο δεξιά στο Μάτος, ωραία, παίξει over μια μισή ασίστ στο Μάτος. Να ξέρεις. Μια μισή, over μια μισή. Over μια μισή. Μάλιστα. Δηλαδή θα είναι αυτοκτονία. Ναι. Ο Τόνσο τελευταία φορά που μάρκαρε είχαμε Πασόκ. Δεν ήταν καν εδώ ρε φίλε. Δεν σου λέω ακριβώς αυτό. Δεν ήταν καν εδώ. Πέρυσι το μάτσι με τον Αντρόμητο θα στον πήρε. Εκτός αν στείλει στην πλευρά το Μαδίντα. Πίσω από το φόρο. Αν στείλει στην πλευρά το Μαδίντα και κρατήσει τον Τόνσο στα χαφ και δεν πάει πλέον σε 4-3-3 αλλά σε 4-2-3-1. Μοιάζει και αυτό πιθανό. Δηλαδή τον έχουμε δει το Μαδίντα να παίρνει και λίγο χρόνο συμμετοχή στα άκρα. Δεν είναι παίκτης που μπορεί να το υποστηρίξει θέση καλά. Αλλά σε παιχνίδι υπομονής πιθανόν και να μπορέσει να το κάνει. Μέχρι στιγμής ποιον θα έλεγες κορυφαίο του Αστέρα σε αυτή την κακή μάλλον πολύ. Το Μουνάφο. Το Μουνάφο. Ξεκάθαρο, Μουνάφο. Που δεν παίζει. Να. Που δεν αγωνίζεται. Νομίζω ότι ο Μουνάφο είναι. Αυτός είναι το, ο MVP ας το πούμε έτσι του Μουνάφο, Αστέρα. Το next big thing είναι ο Δουβίκας. Καλός παίκτης. Δηλαδή από αυτόν περιμένει. Έχει καλά τελειώματα, έχει πολύ καλή κίνηση. Νομίζω ότι ποντάρει σε αυτόν. Αλλά υπάρχει και φόβος να τον κάψει τον Δουβίκα. Δεν μπορεί να του φορτώσει τη χρονιά. Εντάξει, το φόβο έχει θέμα. Ο εξωπρεπέστατος είναι ο Μανιάς αυτό. Εντάξει. Καλός παίκτης είναι ο Μανιάς. Ναι. Δεν τον έχει πάει φέτος η μπάλα. Ναι. Καλός παίκτης ο Μανιάς. Αξιοπρεπέστατος. Είναι από τους Έλληνες φόρους του πρωταθλήματος. Είναι τελικά μέσα στους 3-4. Από τους Έλληνες. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Συμφωνώ είναι. Το πρόβλημα του Αστέρα δεν είναι εκεί. Πιστεύω περισσότερο στο build-up είναι και στην αμυντική του συμπεριφορά. Δεν έχει να κάνει με το αν θα βρεθεί κάποιος να τη βάλει μέσα. Το πώς δημιουργεί είναι το θέμα του πιστεύω. Νομίζω ότι το πρόβλημα του Αστέρα Σταύρο μου είναι στην πρώτη-τελευταία πάσα, μιλώντας για το δημιουργικό παιχνίδι, όχι στην τελευταία. Εγώ ακόμα λέω και από πριν την πρώτη-τελευταία. Δηλαδή ναι, προστίζει. Εσύ λες και πιο νωρίς. Ναι. Εκεί μπορεί, σε ομάδες που θα το αφήσουν λίγο χώρο, εκεί μπορεί να ανέβει. Η πρώτη-τελευταία πάσα, εκεί δηλαδή που πλέον θα δημιουργήσει προϋποθέσεις, είναι προβληματική για τον Αστέρα. Δείχνει πολύ μεγάλη επιπολαιότητα. Μάλιστα. Και αρχίζει πλέον να βλέπει το τέρμα πολύ μικρό στη συνέχεια. Δεν έχει κάνει γκολ, έχει κάνει πολύ λίγα γκολ. Περιγράφεις μια ομάδα που σαν να αρχίζει λίγο να αγχώνεται, σαν να αρχίζει λίγο να την παίρνει από κάτω. Είναι λογικό. Ο Αστέρας και η δυναμική αυτών των ομάδων δεν αντέχουν να κάνουν περισσότερες από μια-δύο χρονιές κακές. Ο Αστέρας μπήκε στην τρίτη πλέον. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία είχε κάνει πάρα πολλά. Ευρώπη, play-off, τελικό κυπέλου, καλό ποδόσφαιρο, γιατί και αυτό το έκανε. Και ξαφνικά αρχίζει να κάνει δύο κακές χρονιές. Η περσινή, ας πούμε, ο Αστέρας είχε πάψει να ξέρει πώς είναι να μάχεται για να μην πέσει. Μάλιστα. Και ξαφνικά μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό το περσινό τον άγχωσε πάρα πολύ. Ναι. Το κουβαλάει ακόμα νομίζω. Αυτή είναι η εντύπωση έχω. Για να δούμε. Θοδωρή, ευχαριστούμε. Καλή δουλειά να έχετε, παιδιά. Καλό παιχνίδι να δείτε. Να είσαι καλά, γεια. Αυτά όλα εσύ και την ομάδα της Τρίπολης που έχει έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη για να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος βραβεύτηκε χθες και έχει κάνει τις ενδιαφέρουσες δηλώσεις, ο Πέλκας, που ψηφίστηκε και από τον κόσμο ως ο πολυτιμότερος του προηγούμενου μήνα. Μίλησε για τον αγώνα με τον Αστέρα, για να μπούμε έτσι σε λεπτομέρειες του ρεπορτάζ για την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο στόχος μου είναι να βοηθάω την ομάδα, να μπορέσει η ομάδα να καταφέρει να πετύχει τους στόχους της. Εγώ προσωπικά πέρασα ένα πολύ καλό μήνα, όπως είπατε. Ελπίζω να συνεχιστεί να είμαι καλά, να παίζω πάνω απ' όλα, να είμαι υγιής και να βοηθάω την ομάδα ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε μαζί αυτό που πρέπει να καταφέρουμε. Υπάρχει αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ, ενώ είναι κοντά στην κορυφή, έχει καθαρίσει το θέμα του κυπέλου, που θεωρούταν εύκολος δρόμος. Δεν έχει ακόμα δείξει αυτό που μπορεί. Πού οφείλεται αυτό? Κοιτάξτε, και εμάς δεν μας άρεσε η προχθεσινή καθόλου, η προχθεσινή εμφάνιση του κυπέλου, άστα που περάσαμε.
Πρέπει να όλοι να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας, να κάτσουμε κάτω, να δούμε τι φταίει, να δώσουμε παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Γιατί υπάρχει ένα δεχόμενο που μιλάμε εμείς οι παίκτες ότι θα πούμε στον γνωστό χώρο γιατί ξέρουμε ότι θα κερδίσουμε, χωρίς αυτό να το επιδιώξουμε. Δεν βλέπω αδιαφορία από κανέναν, ίσα-ίσα. Όλοι βλέπουν να θέλουν να παίξουν. Αυτοί που δεν παίζουν να μπαίνουν μέσα και να δείχνουν πάθος του να θέλουν να παίξουν. Αλλά ίσως υπάρχει αυτή η λάθος σκέψη ότι επειδή είμαστε ΠΑΟΚ θα κερδίσουμε έτσι απλά επειδή είμαστε ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτό από όλους. Άμα υπάρχει αυτό, δεν είναι ακόμα κάτι σίγουρο. Απλά το σκεφτόμαστε, πρέπει να σκέψουμε το μυαλό μας και πρέπει να μπαίνουμε σε κάθε μάτσα να είμαστε εμείς, να μην είμαστε η καλή ομάδα και να προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε πραγματικά καλή ομάδα και να κερδίσουμε τα μάτια έτσι. Δημήτρη, μετά από τόσο καιρό, γιατί το πρωτάθλημα δεν έχει ξεκινήσει χθες και ενώ έχετε καταφέρει το παράδοξο χωρίς κόσμο στην Τούμπα να έχετε πάρει όλα τα παιχνίδια, έχετε βρει τη φταίη, το ψάχνετε ακόμα, γιατί συνεχώς ο κόσμος ακούει ότι θα το διορθώσουμε. Αλλά δεν βλέπει αποτέλεσμα μακριά από την Τούμπα. Κοιτάξτε, προσπαθούμε πραγματικά μέσα από τους προπονήσεις να είμαστε το ίδιο. Είτε παίζουμε εδώ, είτε παίζουμε εκτός. Ίσως ακόμα δεν έχει βρεθεί η κατάλληλη χημεία, πιστεύω, ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Ή προσπαθούμε να καταλάβουμε ακόμα να προσπαθήσουμε να βρεθούμε μεταξύ μας. Και πιστεύω ότι είναι αυτό ένα κομμάτι το οποίο δείχνουμε άλλο πρόσωπο εδώ και άλλο πρόσωπο εκτός. Ακολουθεί ένα παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης αύριο. Θα μπούμε μέσα να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όπως είπα και πριν, είναι σαν να παίζουμε, σαν να μην είμαστε εμείς το outsider. Πρέπει να μπούμε μέσα και να, όχι μόνο να λέμε ότι είμαστε πάω και ότι απλά θα κερδίσουμε το παιχνίδι, αλλά να ματώσουμε από το πρώτο λεπτό για να αποδείξουμε ότι μπορούμε γρήγορα να σκοτώσουμε τον αντίπαλο και να μην χάνουμε ευκαιρίες όπως άλλα παιχνίδια. Συζητάτε μεταξύ σας και σκέφτεστε ότι σε λίγο καιρό φτάνει η ώρα που θα επιστρέψει ο κόσμος στην Τούμπα? Σίγουρα ανυπομονούμε. Οι νέοι πήραν μια γεύση από την προπόνηση και θέλουν και αυτοί να δουν πώς είναι, ειδικά να παίζει και σε ντέρμπι με τον κόσμο δίπλα μας. Σίγουρα μας λείπουν, σίγουρα τους θέλουμε δίπλα μας, γιατί όταν υπάρχει αυτή η θετική ενέργεια από όλους, το έχω ζήσει αυτό. Είναι λες και γυρίζει το μάτς μόνο του, είτε πάει στραβά είτε πάει καλά. Οπότε τους χρειαζόμαστε δίπλα μας και όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Κάτι τελευταίο τουλάχιστον από μένα, έχεις αποκτήσει εικόνα για τη μάχη του πρωταθλήματος μετά από 8 αγωνιστικές? Εντάξει, όπως είδαμε φέτος, εγώ προσωπικά έχω να δω χρόνια το πρωτάθλημα να χάνουν όλοι οι βαθμούς. Αυτό είναι καλό, θα δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ελπίζω εμείς η ομάδα μας να κερδίζουμε τα μάτς, να μην είμαστε αυτοί που θα χάνουμε βαθμούς, να σιγά σιγά να ανεβάζουμε ρυθμό και να βρίσκουμε αυτό που θέλουμε ο προπονητής, να βρούμε τη χημεία μεταξύ μας. Και αν το καταφέρουμε αυτό και φτάσουμε όλοι στο πικ και στο 100%, πιστεύω είμαστε πολύ καλά να το πάρουμε το πρωτάθλημα. Τι εννοεί ο ποδοσφαιριστής να μπούμε σαν outsider? Πώς το έχει στο μυαλό του Άραγε? Ότι έχουμε παραπάνω τουπία όπως πρέπει, λέω εγώ. Πολύ έτσι παράξενη δήλωση. Δεν είναι παράξενη, είναι λογική. Να μπούμε αγχωμένοι. Να μπούμε, όχι πιεσμένοι, να μπούμε στην λογική του ότι... Τι έγινε, φίλε? Να μπούμε στη λογική του ότι δεν έχουμε πάρει τίποτα πριν παίξουμε. Δεν κερδίζει μόνο μια ομάδα, πρέπει να προσπαθήσει. Όχι ότι δεν προσπαθεί ο ΠΑΟΚ, αλλά εκεί στην τελική πάσα, στην τελική προσπάθεια, έχει ένα ύφος μπλαζέ το οποίο του στείλω ότι εντάξει θα μου έρθει κι άλλη. Όχι, φίλε, εκεί που θα βρεθώ στο τέρμα θα το τελειώσω. Ό,τι κάναμε στο Καραϊσκάκι. Βγαίνουμε δύο φορές, τρεις με τρεις και δεν κάνουμε γκολ. Κακός. Στην Τούμπα δεν έχουμε τόσο μεγάλη... Δεν έχουμε πρόβλημα. Το εκτός είναι το πρόβλημα, αλλά άμα σου έρθει και στο σπίτι σου το πρόβλημα, είναι θέμα. Δεν πρέπει να το... Θα είναι η κρίση ακόμα μεγαλύτερη, γιατί τώρα μας κρατάει το ότι εντός έδρας είμαστε στο απόλυτο. Και χωρίς κόσμο. Λοιπόν, για το πώς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν υπάρχουν και πολλά ερωτήματα. Είναι κορμός υπάρχει. Γνωστά τα δεδομένα, δεν έχει πολλές απουσίες. Ο κορμός τον βλέπουμε κάθε Κυριακή. Λεβέκα, αριστερά. Ναι. Θα το δούμε με το που επιστρέψουμε, ό,τι ισχύει για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Με ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ κλείνουμε την πρώτη ώρα. Με ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ θα την ανοίξουμε και την δεύτερη για να κλείσουμε ό,τι αφορά το σημερινό παιχνίδι, πριν αυτό γίνει. Για να πάμε και στα υπόλοιπα, έχουμε πολλά σε όλα τα τμήματα.
και ομαδικά και ατομικά βεβαίως για αθλητές του ΠΑΟΚ. Δεύτερη ώρα, ξεκινάμε. Επικοινωνούμε με μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26. Λοιπόν, 7:30, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης, έκτο παιχνίδι χωρίς κόσμο. Έχει άλλο ένα 20 Νοεμβρίου με τον Ατρόμητο και μετά το Δεκέμβριο πια το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός με κόσμο. Στην αποστολή όλοι διαθέσιμοι, εκτός του Λεβέκ. Επιστρέφει ο Κουλούρης, έξω έμεινε ο Μαλεζάς, έξω ο Δελγιανίδης, ο Πούγκρας, ο Κάνιας. Για τον Λιμιό παραξενεύτηκε. Ο Λεβέκ, ναι, ο Κάτσε και ο Λιμιός. Ναι, μπήκε ο Κουλούρης ως center for. Εντάξει, δεν έχεις άλλο center for, αλλά θα μου πεις εξτρέμ, έχεις τον Μακ και τον Τζάρμα. Ναι, και ο Κάμπος είναι που δεν έπαιζε σε προηγούμενα παιχνίδια και επιστρέφει στην αποστολή. Δηλαδή τώρα μιλάμε αποστολή, Ρέι Πασχαλάκης και από εκεί πέρα Λέο, Βατσμάτος, Κρέσπο, Βαρέλα, Ζαμπράνο, Σάχοφ, Μαουρίσιο, Τσίμιροτ, Πέλκας, Μπίσης, Βαρβιερίνια, Κάμπος, Ελκαντουρί, Μακ, Πρίγιβιτς και Κουλούρης. Εντεκάδα δοκιμές πάρα πολλές από τον Λουτσέσκου, είτε γιατί δεν έχει αποφασίσει, είτε για να τους έχει όλους σε εγρήγορση, αλλά το σχήμα με τον Ρέι στο τέρμα, με Μάτος Λέοβατς, με Ζαμπράνο και προφανώς με Βαρέλα είναι το πιο πιθανό, με Μαουρίτσιο Τσίμιρο, όπως ξέρουμε, με τον Μπρίγκοβιτς στην επίθεση και τριάδα από πίσω του, όπου ο Βιερίνη είναι ο πιο σίγουρος και από εκεί πέρα παίζουν οι θέσεις Πέλκας, Ελκαντουρί, Κάμπος, Μακ. Είναι τέσσερις ποδοσφαιριστές για δύο θέσεις αυτή την τριάδα, από την οποία ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει πολλά πράγματα μέχρι στιγμής. Εκεί που είναι πολύ μεγάλη του δύναμη και μέχρι στιγμής κανείς από τους ποδοσφαιριστές που παίζουν εκεί δεν έχει φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα, εκτός του Πέλκα ίσως που έχει κάνει κάποια πολύ καλά, κυρίως εντός έδρας, παιχνίδια. Κρατάλα, από όλους τους άλλους περιμένει πράγματα ο προπονητής, περιμένει και ο ΠΑΟΚ, ο Ελκαντουρί σίγουρα, ο Βιερίνια, ο ΜΑΚ 100%, ο Μπίσης Βαρόποτε αγωνίζεται, μια και μέχρι στιγμής δεν είναι αποτελεσματικός στο Μπίσεσβαρ. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Για να δούμε και τι πρόσωπο θα παρουσιάσει σήμερα ο ΠΑΟΚ μετά από μια πολύ κακή εμφάνιση στην Καλαμαριά, μετά από αποδοκιμασίες, σε ένα εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα. Ποδοσφαιρικό δεν έχουμε κάτι άλλο, έτσι. Για τους δανεικούς μπορείτε να διαβάσετε κάποια προβλήματα τραυματισμών, ο Ερίκη, ο Χαρίσης και φυσικά όλη η συζήτηση για τους δανεικούς που παίζουν στον Ατρόμητο και είναι πρωταγωνιστές, έχουν χρόνο, αποδίδουν, ανεβάζουν την απόδοσή τους, ανεβάζουν την αξία τους ίσως. Με τον κύριο Σπανό να δηλώνει ότι στον ΠΑΟΚ δεν θα έπαιζαν. Στον Ατρόμητο είναι ασφαλής, αισθάνονται ασφάλεια. Ξέρουν ότι αν δουλέψουν θα παίξουν. Ότι είναι άλλο να παίζει στον Ατρόμητο, άλλη μορφή ποδοσφαίρου και άλλο να παίζει τον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή τώρα θα δημιουργηθεί ένα κλίμα που εμείς ήμασταν οι πρώτοι που λέγαμε ότι είναι έγκλημα π.χ. να δώσει στο Γιαννούλη ενώ δεν έχει αριστερό μπακ και πήγε και πήρε στο Λεβέκ. Ωραία. Να θεοποιηθούν όμως οι δανεικοί εις βάρος των παικτών που έμειναν είναι λάθος. Ο Χατζησαΐας ξέρουμε ότι είναι πολύ καλό στόπερ σε παιχνίδι ομάδας που αναμένει. Το έκανε και με τον Πανιόνιο έξοχα. Δεν είναι όμως ο ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Ο ΠΑΟΚ παίζει 40 μέτρα πιο ψηλά. Ο Γιαννούλης είναι πολύ καλός παίκτης γενικά, αλλά και αυτός όταν θα βγει σε φάση επίθεσης, χθες είχε μία assist από corner. Καλό είναι αυτό, να φτιάχνει νούμερα, να έχει ψυχολογία. Δεν είναι καλός δημιουργικά. Ο Γουάρντα έχει άλλα κουσούρια που τα ξέρουμε όλοι. Μακάρι τα παιδιά αυτά μέσα από τη συμμετοχή σε ένα πετυχημένο project να κάνουν δουλειά και να είναι χρήσιμοι για τον ΠΑΟΚ μελλοντικά.
αλλά μην θεοποιούμε καταστάσεις εις βάρος της ίδιας της ομάδας για να έχουμε επιχειρηματολογία για το ότι εμείς τα λέγαμε. Ωραία, εμείς τα λέγαμε και διαφωνώ με αυτό που γίνεται τώρα. Και τρώγαμε και μπινελί και λέει ότι κυνηγάμε τον Μίχελ. Που μου έφερε το πλατούν αριστερό μπακ. Ο Μπίσεβρα γράφει ένας φίλος πώς να είναι αποτελεσματικός χωρίς παιχνίδια και ρυθμό αγώνων. Τριάδα σήμερα με Πέλκα, Μπίσεβρα και Βιερίνια. Σημειώνει. Έχει αρκετές συμμετοχές και ο Μπίσεβρα. Παρά το ότι δεν παίζει πολύ 90 λεπτά, έχει παίξει 10 παιχνίδια. Το τελευταίο διάστημα. Ούτε πέσει, παίζει 90 λεπτά. Ναι, τελευταίο διάστημα πράγματι αγωνίζεται πιο πολύ ο Ελκαντουρί χωρίς να είναι καλύτερος. Από ό,τι βλέπουμε. Ο φίλος του 443 θέτει ένα θέμα του Νίκου του Παπά και κατηγορεί τους δημοσιογράφους. Είναι από τις πιο μαύρες σελίδες, λέει, της δημοσιογραφίας. Αν και δεν το έχω προσέξει πολύ. Σε κάποια φάση μπήκα Παρασκευή. Πότε παίξατε με τη Φενέρ, Πέμπτη? Παρασκευή. Μπήκα Σάββατο πρωί και είχε το μισό SDNA ξεφωνητά κάποιον σε δημοσιογράφους. Εγώ δεν θα κάτσω να περασπιστώ τον κλάδο, δεν έχω καμία τέτοια διάθεση. Άλλωστε, είμαι από τους πιο συχνούς επισκέπτες του πειθαρχικού οργάνου της Ένωσης. Δεν θα κάτσω να περασπιστώ τον κλάδο σε καμία των περιπτώσεων. Θεωρώ ότι όπως οι κλάδοι όλοι στην Ελλάδα έχουν τις παθογένειές τους, τα καλά και τα στραβά τους, έτσι είναι και ο δικός μας. Απλά είναι πολύ βολικό τη δεδομένη χρονική στιγμή να κράζει δημοσιογράφους, γιατί αυτό είναι το κλίμα. Δεν πρόκειται ποτέ να κάτσει κάποιος να πει ή να υπερασπιστεί τους δημοσιογράφους. Είναι κάτι το οποίο αρέσει, είναι μόδα, μπορείς να τους σκίσεις και να μην έχεις κανένα κόστος. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που κάνει ο Νίκος ο Παπάς και όλοι όσοι το κάνουν με τους δημοσιογράφους είναι βλαχομαγκιά. Έτσι θεωρώ. Αν έχεις κάτι να πεις για κάποιον, να μπορείς να το κάνεις ονομαστικά αφού είσαι σφίχτης. Επειδή του ασκήθηκε κριτική για κάτι ηρωνικό που είπε στη διάρκεια του αγώνα εναντίον προπονητή της Εθνικής που κάλεσε τον Χριστίδη του Άρη, λέτε ότι του πει μπράβο. Όχι, ρε, με αυτό σου λέω. Τέλος πάντων. Εντάξει. Απλά εγώ λέω το γενικότερο κλίμα. Γιατί σου λέω ένα Σάββατο πρωί που μπήκα στο SDNA ήταν 5-6 κείμενα που κάποιοι ξεφώνησαν δημοσιογράφους. Ναι. Ωραία, είναι μόδα, παιδιά. Κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να βρίσκετε τους δημοσιογράφους. Αν αυτό σας γεμίζει ψυχολογικά, είναι κανένα πρόβλημα. Καλή άμυνα είναι αυτή. Ε? Καλή άμυνα. Τι? Καλή άμυνα από όποιον έχει άδικο είναι καλή άμυνα. Εντάξει, πολύ ωραία. Απλά μην σηκώσει κανείς από αυτούς τηλέφωνο και κλαφτεί σε καμιά δύσκολη. Δεν είναι, γιατί είναι βλαχομαγκιά. Το να πεις κάτι αρσενικά ότι ο Κόλκας έκανε αυτό και αυτό και είναι λούγκρα. Μαγκιά σου, ρε φίλε, κανένα πρόβλημα. Ωραία, αν το έχει κάνει. Ή ο Τάδε έγραψε αυτό και με αδικεί και θεωρώ ότι είναι έτσι γιατί έκανε αυτό και αυτό και αυτό. Και μιλάμε για άτομα που παίρνουν τώρα εκατομμύρια ευρώ, εντάξει, δηλαδή μπορούν να πληρώσουν και ένα δικαστήριο. Όχι σαν και εμάς που κάθε δικαστήριο ματώνει το έργο. Τέλος πάντων, είναι βλαχομαγκία αν μη τι άλλο. Δεν έχω να προσέξω να πω κάτι άλλο. Γενικότητες και τα λοιπά και τα λοιπά. Προχωράμε. Προχωράμε, πάμε σε ένα από τα μεγάλα θέματα του Σαββατοκύριακου και των προηγούμενων ημερών. Ένα από τα θέματα που βεβαίως κυριάρχησαν και στην παοξίδικη επικαιρότητα. Μιλάμε για την τεράστια επιτυχία ενός αθλητή που νομίζω αρκετοί γνώριζαν τις προοπτικές που έχει στην πυγμαχία. Και η οικογένεια του ΠΑΟΚ κυρίως που έχει δώσει τεράστια βάση σε αυτό. Έρχεται μια ακόμα επιβράβευση για τον Βαγγέλη, τον Ανετζινιάν. Συμμετείχε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στην Τουρκία. Κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Καλύψαμε όλες αυτές τις μέρες κάθε του αγώνα μέχρι και τον τελικό. Αρχικά να δώσουμε την καλησπέρα μας στο Βαγγέλη, ο οποίος νομίζω ότι έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Πώς είσαι? Μια χαρά. Χαρούμενος. Πώς πέρασες εκεί που ήσουν? Πολύ καλά. Ήμουνα 10 μέρες εκεί πέρα. Ναι. Εχθές γύρισα το πρωί. Mm-hmm. Θέλω να πω, είχε ζέστη, γιατί εδώ τώρα ήρθα και έχει κρύο. Ναι. Mm.
Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος που κατέκτησα δεύτερη θέση και ειδικά που κέρδισα τον Τούρκο μέσα στην Τουρκία, ναι, στα ημιτελικά. Πολύ ωραίο παιχνίδι, φίλε. Πολύ δεν ωραίο. Είμαι χαρούμενος που δεν μπόρεσα να ακουστεί ο εθνικός ύμνος μέσα στην Τουρκία. Και ειδικά σε τέτοια γιορτινή μέρα. Το περίμενες, το ήθελες πολύ. Ναι, ήθελα πάρα πολύ. Βέβαια, ο αντίπαλός μου δεν ήταν όποιος και όποιος. Ήταν ένας παγκόσμιος πρωταθλητής το 2015 στο Πέδον. Αλλά στάθηκα πολύ γερά μαζί του, διότι όλοι οι άλλοι αντίπαλοι που έπαιξαν μαζί του έφυγαν KO. Νοκάουτ τον όλοι. Αγώνα, ναι, ναι. Και μόνο ήμουν ο μοναδικός που άντεξα. Βαγγέλη, όλα αυτά ήταν αναμενόμενα. Γι' αυτά δούλευες, τα περίμενες όλη αυτή την πορεία. Δεν ήταν έκπληξη για σένα. Αυτή τη χρονιά βγήκα έξω σε 2-3 διεθνή τουρνουά. Όλα αυτά ήταν προετοιμασία για αυτό τώρα που πήγαμε το Πανευρωπαϊκό. Ναι. Τα πήγα πολύ καλά, 3 χρυσά. Με τον προπονητή μου, τον Γιώργο Λευτεριάδη. Είχαμε ένα στόχο, είχαμε την πρωτιά βέβαια. Δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και πήγαν πάρα πολύ καλά. Εντάξει, δεν με χαλάει η δεύτερη θέση, αλλά εγώ ήθελα μια πρωτιά. Δεν πειράζει, φίλε. Και οι ήττες καμιά φορά σε βοηθάνε για να γίνεις πρώτος στη διάρκεια. Ναι, ναι. Να να μου δώσει ένα μάθημα για την επόμενη φορά, να είμαι πιο δυνατός, να κάνω πιο πολύ σκληρή προπόνηση. Εγώ θυμάμαι το πρώτο παιχνίδι που σε είδα εκεί live streaming που ήταν στη Ρωσία. Ναι. Σε σχέση με αυτά τα παιχνίδια ήσουν 100% πάνω. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στον Κώστο Κλιτσινίκο, φίλος εκπρόσωπος βεβαίως. Κώστα, καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Όλα καλά. Όλα μια χαρά. Θα μπορέσεις να μας κάνεις κριτική για τον Ευαγγέλη, τι πήγε πολύ καλά ή τι που υστέρησε και έχασε το τελικό. Ναι, βέβαια. Γενικά αυτό που είπε ο Σταύρος έχει μεγάλη σημασία. Η πρόοδος του... Από πέρσι, ναι, μέχρι φέτος, ναι, έχει κάνει τεράστια πρόοδο ο Βαγγέλης. Και νομίζω σχολιάστηκε γενικότερα στην Ευρώπη και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία η πρόοδος αυτή. Γιατί πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι όταν οι αθλητές πάνε σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις, γενικότερα μαζί με τη συμμετοχή τους στέλνουμε και κάποιο βιογραφικό. Όπου αναφέρονται οι αγώνες του καθενός, το background του κάθε αθλητή, γιατί νομίζω αξίζει να πούμε ότι ο Βαγγέλης που έρχεται από μια οικογένεια που έχει παράδοση στην πυγμαχία, που ίσως πολλοί δεν το γνωρίζουν. Ο αδερφός του παππού του ήταν πρωταθλητής πυγμαχίας στη Σοβιετική Ένωση, οπότε έχει έτσι και τα γονίδια για να πρωταγωνιστήσει στο συγκεκριμένο άθλημα. Πέρα από αυτό, η πορεία του φέτος στα τουρνουά που ανέφερε και ο ίδιος ήταν πάρα πολύ καλή. Με τον Γιώργο τον Ελευθεριάδη έγινε ένας πάρα πολύ καλός σχεδιασμός και έτσι κατάφερε να ανέβει πάρα πολύ η απόδοσή του μέσα στη σεζόν. Και αυτό φάνηκε και στο τουρνά. Από την αρχή έπαιξε πολύ καλά σε όλους τους αγώνες και καθώς προχωρούσαν οι αγώνες γινόταν ακόμα καλύτερος. Στον τελικό αντιμετώπισε τον Αζέρο, ο οποίος ήταν ένας αθλητής ολοκληρωμένος, ένας αθλητής με πολλές εμπειρίες. Πρωταθλητής κόσμου πριν 2 χρόνια και με πάρα πολλούς αγώνες. Μάλιστα. Οπότε το και μόνο δηλαδή που κατάφερε να παίξει με αυτόν τον τρόπο και το παιχνίδι για μένα ήταν μοιρασμένο, μπορώ να πω. Ναι. Ήταν με ένα μεγάλο κατόρθωμα για τον Βαγγέλη. Βαγγέλη... Δηλαδή είναι σαν να παίρνει το χρυσό. Βαγγέλη, πόσο χρόνο είσαι τώρα? 18. Τώρα αυτό ακούσε τα κλείσαν. Ηλικιακά τώρα τι ισχύει με σένα, πότε αλλάζει κατηγορία? Μπορώ και τώρα να παίξω ανδρών. Βέβαια, ναι, δεν βιαζόμαστε, διότι ακόμα εφήβων είμαι. Με την αλλαγή του χρόνου θα μπω ανδρών. Μόνο ανδρών? Ναι, μόνο ανδρών. Άρα έχεις ακόμα 1-2 μήνες. Ναι, διότι τώρα μπορώ να παίξω και εφήβων και ανδρών. Οι επόμενες υποχρεώσεις σου, αγώνες... Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, αλλά σκοπεύω για του χρόνου για μεσογειακό ανδρών. Μεσογειακό ανδρών είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος. Ο σχεδιασμός, ναι, θα γίνει, ναι, τις επόμενες εβδομάδες. Εσείς κάνετε σχεδιασμό στο τμήμα πυγμαχίας του ΠΑΟΚ, Κώστα, δεν είστε το ποδόσφαιρο δηλαδή. Μελετάτε τι θα κάνεις, τι λέει η χρονιά. Χρειάζεται να γίνει σχεδιασμός γιατί δεν περισσεύουν και τα χρήματα, οπότε σίγουρα πρέπει να γίνει σχεδιασμός. Τι εννοείς, δηλαδή πρέπει να επιλέξεις να κάνεις κάποιες επιλογές? Ναι, σίγουρα. Πρέπει να γίνουν κάποιες επιλογές. Το ιδανικό είναι να πηγαίνουν οι αθλητές όσο περισσότερες διοργανώσεις, έτσι. Γιατί πέρα από τον Βαγγέλη, που εντάξει είναι ο κορυφαίος στο τμήμα, υπάρχουν και παιδιά στο τμήμα τα οποία επίσης έχουν μεγάλο ταλέντο και θα μπορούσαν να πετύχουν σπουδαία πράγματα. Κάτσε, Κώστα, μισό λεπτό. Είπες για χρήματα. Εδώ μιλάμε για εθνική, ναι, Ελλάδος. Να ενημερώσω λίγο κάτι. Ναι, ναι, Βαγγέλη, ναι. Τώρα που ήμουν στο Πανευρωπαϊκό, το τουρνουά, ήθελα να πω ότι όλες τις ομάδες που κατέβηκαν εκεί πέρα, ναι, από όλες τις χώρες,
ήταν ολόκληρες ομάδες, δεκάδες. Δηλαδή όλες τις κατηγορίες στη μαχία είναι 10. Ναι, ναι. Και όλες τις ομάδες έφεραν. Ήταν αποστολές κανονικές, ναι. Ναι, και ήταν οι προπονητές 5 ή 6 και ήταν γιατροί, φυσιοθεραπευτές. Oh. Αυτό για μένα δείχνει πολύ καλή ομάδα. Ενώ εμείς. Είμαστε πολύ καλή ομάδα, βέβαια, αλλά δεν πιστεύω πως θέλουμε περισσότερη. Να μας κοιτάξουν λίγο περισσότερο αυτό. Τίποτα άλλο. Τώρα, για μια αποστολή εθνικής ομάδας, Κώστα, τι οικονομικό θέμα τέθηκε για τον αθλητή, γιατί το επικαλείσαι. Ωραία. Μπορώ να σας πω ότι σε αυτές τις διοργανώσεις πρέπει όλοι οι αθλητές να μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο. Ναι. Οπότε η ίδια διοργάνωση βγάζει κάποιο κόστος από την αρχή, ανά ημέρα, που περιλαμβάνει τα τρία γεώματά τους και τη διαμονή. Ναι. Πέρα από αυτό είναι και η μεταφορά τα αεροπορικά εισιτήρια και ό,τι έξοδα πιθανώς να κάνουν εκεί το είπε αποστολή της κάθε χώρας. Για το συγκεκριμένο τουρνουά το κόστος ανήλθε περίπου στα 2 με 2.500 ευρώ. Ο αθλητής. Μόνο για το Βαγγέλη και για τον προπονητή του, τον Γιώργο τον Ελευθεριάδη. Ούτε μασέρ, ούτε γιατρούς, ούτε τίποτα. Όχι, όχι, δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Δανεικό γιατρό δεν είχατε πάντα, δηλαδή. Η διοργάνωση υπάρχει πάντα γιατρός και μάλιστα όπως πληροφορήθηκα στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ο γιατρός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας είναι και Έλληνας. Ναι. Οπότε. Τη βγάλαμε τζάμπα, ναι. Πιο κοντά, ας πούμε. Ναι, τα έξοδα πληρώθηκαν από την Ομοσπονδία ή από τον ΠΑΟΚ. Τα έξοδα, τα εισιτήρια έχουν πληρωθεί από την Ομοσπονδία. Κάποια χρήματα έβαλε ο ΠΑΟΚ όσον αφορά τη διαμονή, αλλά από όσο γνωρίζω θα καλυφθούν και αυτά από την Ομοσπονδία αργότερα. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Άρα έχετε και αυτό στο μυαλό σας για ό,τι γίνεται, για όπου θα πάτε, για ό,τι χρειάζεται για την πρόεδρο του αθλητή, έτσι, γιατί η κάθε συμμετοχή σε τουρνά είναι μεγάλη εμπειρία. Σίγουρα, γιατί πλέον τα έξοδα θα είναι ακόμα μεγαλύτερα. Γιατί τα τουρνά των ανδρών και είναι περισσότερα τα τουρνά των ανδρών και υπάρχουν περισσότερες συμμετοχές, ίσως είναι και πιο ακριβά και τα ξενοδοχεία και τα πάντα. Κώστα, ποια διαδικασία, αν εγώ θέλω να γίνω χορηγός του τμήματος. Ναι. Yeah. Ποια διαδικασία μπορώ να ακολουθήσω. Θέλω να στηρίξω, ρε φίλε, την προσπάθεια του Βαγγέλη. Θέλω να στηρίξω την προσπάθεια των άλλων των παιδιών. Θέλω τέλος πάντων το πυγμαχικό τμήμα του ΠΑΟΚ να κάνει παπάδες. Γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο τέλος πάντων η δυναμική του ταιριάζει και με το κλαμπ. Τι κάνω εγώ σε αυτή την περίπτωση. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να στηρίξει αποκλειστικά τον αθλητή, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου και θα υπάρξει κάποιο ραντεβού κτλ. Για να κανονίσουμε και να συνεννοηθούμε καθαρότερα. Όσον αφορά το τμήμα, μπορεί να απευθυνθεί στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα στον έφορο του τμήματος, στον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο ή ακόμα και στον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Ελευθεριάδη. Και από εκεί και πέρα αυτή γνωρίζει τη διαδικασία και πώς θα προχωρήσει μέσα από το σύλλογο το θέμα. Ουσιαστικά είναι και μονόδρομος για όλα τα παιδιά οι χορηγίες. Δεν υπάρχει και ιδιαίτερη δυνατότητα. Λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης της χώρας. Δηλαδή βλέπουμε ότι ακόμα και αθλητές και αθλήτριες καταξιωμένοι στον χώρο, ας πούμε η Κατερίνα Στεφανίδη, δηλαδή αναγκάστηκε η κοπέλα και έχει ταξιδέψει στην Αμερική, έχει συνειδητευτεί για να μπορέσει να προπονηθεί και να φτάσει σε επίπεδο που έφτασε. Δηλαδή υπάρχει γενικότερα πρόβλημα. Εγώ θέλω να χορηγήσω τον Τζιόρα, γίνεται. Να είμαι προσωπικός χορηγός. Γίνεται. Δεν είναι βετεράνος ακόμα, δηλαδή παίζει κανονικά. Όχι, είναι ο Μάριος Διόλας, είναι βοηθός προπονητή. Α, εντάξει, αποσύρθηκε επιτέλους. Δηλαδή μεταφέρει την εμπειρία που διαθέτει, μεταφέρει. Τεράστια εμπειρία, να ξέρεις. Τεράστια εμπειρία. Βαγγέλη, πες μας το πρόγραμμά σου καθημερινά όταν προετοιμάζεσαι για ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πριν φύγεις, τι πρόγραμμα ακολουθούσες. Για 2 μήνες, 1,5 μήνα, 2 φορές προπόνηση τη μέρα. Ναι. Στην αρχή, τον πρώτο μήνα κάνω πιο πολύ τεχνική, σάκο, σπάρινγκ. Σπάρινγκ είναι αγώνας αλλά χωρίς νικητή. Και όταν θα πλησιάζει ο καιρός για τους αγώνες, πιο πολύ ταχύτητα, διότι η ταχύτητα νικάει. Και ανεβάζω την αντοχή μου, ώστε όποιο και αντίπαλο να βρεθεί, να μην έχω κανένα θέμα. Μάλιστα, μάλιστα. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις και μακάρι να σε παρακολουθούμε να έχεις τέτοιες επιτυχίες. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση, Κώστα. Ευχαριστούμε και εσένα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε για το μετάλλιο που φέρατε στον ΠΑΟΚ το μεγάλο. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας. Bye. Αυτά από τον Βαγγέλη Νετζινιάν, τον δεύτερο αθλητή Ευρώπης στην πυγμαχία, στο Πανευρωπαϊκό Νέων. Τεράστια επιτυχία για έναν αθλητή τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει για έναν
πολύ μεγάλο ταλέντο, το οποίο έχει τεράστια προοπτική από εδώ και πέρα, και ο Σάντρας φυσικά, μια και αλλάζουν τα δεδομένα από Ιανουάριο και μετά. Γενικά πάντως, επειδή έχω μια αδυναμία σε αυτά τα σπορ και λόγω του πατέρα μου που από το ποδόσφαιρο ασχολείται με τον box και στον Παύλο Μελά και στα παιχνίδια ποδοσφαίρου και σαν τμήμα πυγμαχίας, γενικά πρέπει να δοθεί λίγο έμφαση στα συγκεκριμένα σπορ. Πρέπει να βρεθούν άνθρωποι να τα στηρίξουν. Τα λεφτά δεν είναι πολλά και τα παιδιά δεν ζητάνε, είναι τόσο ταπεινά όσο ακραίο δείχνει το άθλημα, που όταν το ξέρεις δεν είναι και τόσο τόσο ταπεινά είναι όλα τα παιδιά που μάχονται καθημερινά για να βελτιωθούν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Επειδή τα ζω και τα ξέρω τα περισσότερα, τουλάχιστον και το Βαγγέλη που τον ξέρω από τότε που ξεκίνησε, και τον Κώστα και τον Μάριο, τον Τζιόρα που τον ξέρω από τότε που είμαι 15 χρονών, είναι παιδιά τα οποία αξίζουν τον κόπο να στηριχτούν όλα τους. Μακάρι τέλος πάντων να βρεθεί μια φόρμουλα να βάλουν πλάτη όσοι μπορούν για να γίνει η ζωή τους πιο απλή και πιο εύκολη και να μην ασχολούνται με βλακίες όλη την ώρα. Εννοώ βλακίες, να μην έχουν θέματα ακόμα και για το πώς θα προπονηθούν. Πάμε γρήγορα. Πάμε. Τελευταίο διάλειμμα. Έχουμε μπάσκετ, βόλεϊ κυρίως. Έχουμε πολλά και διάφορα με το που επιστρέψουμε και τα μηνύματά σας. Αύριο Τρίτη, 31 Οκτωβρίου, Forza Plus κανονικά στα περίπτερα και σε όλα τα σημεία πώλησης. Όλο το ρεπορτάζ, όλες οι απόψεις, αναλύσεις από τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης, βεβαίως και όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα, κεντρικό θέμα το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Αύριο Forza Plus, είπαμε, η ημέρα παίζει ανάλογα με το πότε αγωνίζεται το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Αγωνιστικό φύλλο. Σήμερα είναι η Δευτέρα. Πάλι ξεκίνημα, νέοι αγώνες. Ο φίλος ο μπασκετικός 203 γράφει: σας είχα πει πριν μέρες ότι ο 3 είναι λίγος και υψηλή απλά γεμίσματα. Μονόδρομος λοιπόν οι αλλαγές. Πραγματικά απορώ με το βουλωμένο μπασκετικό μάτι των ανθρώπων της ΚΑΕ. Πάλι θα μας αρρωστήσουν. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι θέμα ενός-δύο παικτών. Εντάξει, είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Θα σου πω κάτι για το Κλάσεν. Αν τον ξαναδώ να κάνει τέτοιο επιθετικό φάουλ και να δίνει τέτοιο γκολ φάουλ, θα πάρω ένα όπλο και τον πυροβολήσω. Πολύ καλό. Τόσο ξεκάθαρα. Πάρα πολύ ωραία. Δέχομαι να είσαι σε κακή μέρα. Δέχομαι να μην σου μπαίνουν τα σουτ. Δέχομαι να μην σου βγουν οι άμυνες. Την ηλικιότητα δεν τη δέχομαι. Εντάξει. Φτάνει. Και εσύ λέτε, άμα αλλάξουν δύο παίκτες, θα αλλάξει το πώς παίζει αυτή η ομάδα. Αν υπάρξει ποιοτική προσθήκη, ρε φίλε, στη ρακέτα και λίγο μπει λίγο Χαραλαμπόπουλος που κάτι θα στρώσει, όπως και κάτι έστρωσε και ο Κόνιαρης. Κάτι στρώθηκε. Ωραία. Καλά, και στη Τρίκαλα τώρα, ρε φίλε, είναι και αυτή η κατάρα. Αυτός ο Μάρι, όλα κρεμασμένος ήταν, τα βάζε όλα. Εντάξει, αγανάκτησα. Δεν είναι αυτό το άθλημα, άμα σου πει. Η άμυνα που παίζει αυτή η ομάδα είναι χειρότερη και από τα παιχνίδια επίδειξης. Κακή. Δεν είναι θέμα ενός παίκτη. Όχι, αλλά οι ψηλοί παίζουν ρόλο στον μπάσκετ, Δημήτρη. Αν θυμάσαι, είναι άθλημα ψηλών. Άμα ο ψηλός έχει εντολή να μην βοηθάει ποτέ. Πώς να έχει εντολή να μην βοηθάει. Δεν βοηθάει ποτέ κανείς κανέναν. Ποτέ. Δεν γίνεται να υπάρχει τέτοια εντολή. Ρε. Είναι όλες οι άμυνες προσωπικές. Είναι όλα ένας εναντίον ενός. Δεν γίνεται όλα να υπάρχει τέτοια εντολή. Γι' αυτό κάνεις πολλά φάουλ. Γι' αυτό δέχεσαι τόσο εύκολα καλάθι. Εδώ και εβδομάδες το λέω. Δεν ξέρω αν έχει, αν έχει φτάσει στο μπάσκετ αυτό το επίπεδο. Ίσως να μην το παρακολουθώ εγώ καλά. Αλλά αυτό που γίνεται με τον ΠΑΟΚ είναι εξωφρενικό και δεν είναι θέμα ενός αθλητή. Δεν είναι όχι, ούτε, φίλε, ο Ντίλαρντ, ούτε ο ψηλός, ούτε ο κοντός. Στην επίθεση δεν υπάρχει. Η επίθεση του ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλή προχθές. Χωρίς τον Ντίλαρντ. Ναι, βγήκανε πάρα πολύ καλές επιθέσεις. Ωραία, εύκολα καλάθια, λίγα λάθη. Δεν ήταν και το πρόβλημα. Όχι, σε όλα άμυνα, τα μάτς, η άμυνα. Το πρόβλημα ξεκινάει από την άμυνα που δεν υπάρχει καμία βοήθεια. Ναι, γιατί η άμυνα θα διευκολύνει και άλλο την επίθεση. Δεν είναι. Εγώ πιστεύω με τους ψηλούς έχουμε θέμα σοβαρό και με τον Ντίλαρντ. Ο Τρεις, ναι, είναι Ποσειδώνιο ο Τρεις, δεν το συζητάμε. Αλλά ο Ντίλαρντ, φίλε, δεν υπάρχει. Μακάρι με μία-δύο αλλαγές να αλλάξει όλη η εικόνα, αλλά νομίζω είναι πολύ πιο βαθύ το πρόβλημα. Και η κατάσταση είναι πραγματικά πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Έτσι ο ΠΑΟΚ φυσικά μπορεί και να κινδυνεύσει, δηλαδή δεν είναι
Φυσικά έχει ανέβει το επίπεδο, κάθε ομάδα έχει 5 ξένους. Ούτε την Κίμη μπορεί να κερδίσει εύκολα, ούτε κανέναν. Όπως αποδείχθηκε. Για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ θα δούμε και στην πορεία. Πάμε στο Βόλι, στο Γιάννη Παρασκευαίδη και εκεί έχουμε πολλά πράγματα. Πρώτο αγώνα πρωταθλήματος. Προπονητή καινούργιο, ο οποίος έχει εντοπιστεί. 2-3 πράγματα παραπάνω για τον κύριο Ρίτσι, με τον οποίο φέρεται θα συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ. Έχει όλο το ρεπορτάζ ο Γιάννης, ο Παρασκευαίδης. Για να το δούμε τι ανέφερε ο κύριος Τσαλόπουλος χθες το βράδυ. Και η συνέχεια φυσικά στο τμήμα που ξεκίνησε με περιπέτειες, προβλήματα, αλλαγή προπονητών. Μάλλον για γούρι το κάνουμε. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Όλα καλά. Τέλεια. Εδώ. Από πού να ξεκινήσουμε? Ξεκινήσουμε από τον νέο προπονητή. Τον νέο προπονητή. Είναι ο νέος προπονητής. Ο κύριος Ρίτσι. Νέος προπονητής, από την άποψη ότι αλλάζει προπονητή ο ΠΑΟΚ. Από ηλικία όχι. Όχι ρε. Είναι βέβαιο ότι θα είναι αυτός? Ναι, όλα δείχνουν ότι είναι αυτός. Ναι, δεν έχει ανακοινωθεί. Δεν έχω ξαναδεί στο Βόλιο 67. Θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Τι σταυρό? Δεν έχω ξαναδεί στο Βόλιο 67 χρόνο προπονητή. Είχε ένα κουβανό η εθνική πολύ μεγάλο. Πώς το λέγανε? Ερέρα. 70. Στους μαύρους δεν φαίνεται. Ναι. Η ανακοίνωση θα βγει λογικά, είτε σήμερα λογικά θα βγει, το αργότερο μέχρι το βράδυ. Γιάννη, λύσουμε μια απορία, γιατί κανείς δεν αμφισβητεί την ιστορία του Ρίτσι στο Βόλεϊ, εντάξει. Είναι ανενεργός. Ήταν ανενεργός, θα τα πάρουμε λίγο ναι. Σειρά. Ναι. Καταρχάς είναι 67χρονος, για όσους δεν το έχουν διαβάσει, δεν το έχουν ακούσει, Ιταλός τεχνικός Ντανιέλε Ρίτσι. Στον ΠΑΟΚ είχαν δύο επιλογές, ή να πάνε σε έναν ξένο με βαρύ βιογραφικό που θα κρατήσει την ομάδα, ή κάποιον Έλληνα έμπειρο και φιλόδοξο. Ο Σάκης Μουστακίδης τελικά δεν δέχτηκε την πρόταση του ΠΑΟΚ και μετά οι άνθρωποι του δικεφάλου το πήραν πάνω τους και στράφηκαν στον Ιταλό τεχνικό. Ο Ρίτσι είναι δημιουργός της μεγάλης Ραβένα στη δεκαετία του 90, όπου είχε δημιουργήσει μια αυτοκρατορία και είχε πάρει 3 Champions League, για όσους το διάβασαν. Πριν 20 χρόνια. Ναι, 3 Champions League, ένα Sev Cup και ναι, τον Double του 91 στην Ιταλία. Τελευταία φορά που δούλεψε στην Α1 ήταν στη Λατίνα του 2010 και η τελευταία φορά που δούλεψε γενικά ήταν στην Α2 στην Κορυλιάνο, την Ιταλική ομάδα, η οποία, για όσους δεν το γνωρίζουν, η Α2 της Ιταλίας είναι σαν την Ελλάδα. Ναι. Δεν είναι πιο κάτω. Ναι, καλά, είναι υψηλό. Ούτε πιο πάνω, ούτε πιο κάτω. Είναι σαν την Ελλάδα. Αλλά πριν 2 χρόνια. Ναι, πριν 2 χρόνια. Στην Ελλάδα είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα το double, μάλλον, του 2001 με τον Ολυμπιακό. Ήταν το 2000 μέχρι 2002 στον Ολυμπιακό. Τον επόμενο χρόνο πήγε στο Παναθηναϊκό και στη συνέχεια έφυγε από την χώρα μας. Μάλιστα, αν θυμάμαι και καλά, από τον Ολυμπιακό είχε φύγει γιατί δεν είχε καταφέρει να κατακτήσει το Champions League τη χρονιά με τους Ερυθρόλευκους. Και σαν βιογραφικό είναι αρκετά βαρύ. Ο ΠΑΟΚ είναι και για το Ρίτσι, μπορούμε να πούμε, μια μεγάλη ευκαιρία για να επιστρέψει στο βολεϊκό προσκήνιο, μια ομάδα η οποία και θα θέλει να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα και συμμετέχει και στο Champions League. Από χθες που έγινε έτσι γνωστό το όνομά του, επειδή ψάχνω μικρές ιστορίες, έχω βρει δύο αρκετά ενδιαφέρουσες, όπου το 2000, όταν έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό τη 13η αγωνιστική και πανηγύρισε την πρώτη ιστορικά νίκη του επί του Ολυμπιακού, ήταν τεχνικός των Ερυθρόλευκων. Και μάλιστα σε ένα παιχνίδι που στον Ολυμπιακό έπαιζε τότε ο Κουρνέτας, ο Γκόμες και ο Ζελιάσκοφ, ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ, αν το θυμάστε. Ναι. Ενώ εκεί την ομάδα έπαιζε ο Σμαραγδής και ο Μπρούξ. Ναι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφερε στην Ελλάδα το Χάρι Γκόμες, καθώς ο ίδιος τον είχε ανακαλύψει σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων και είχε ζητήσει τότε την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό. Άρα παίζει και αυτό το ρόλο του, με δεδομένο ότι ο Γκόμες ήταν αυτός που έδινε τις οδηγίες τώρα στο παιχνίδι της Κηφισιάς, και είναι και ο ηγέτης της ομάδας, άρα σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο και αυτή η περίπτωση. Θα έρθει να αποδείξει γι' αυτός ότι δεν έχει τελειώσει από το παγκόσμιο βόλι. Ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι πήγε σε μια επιλογή. Λίγο με αθλητές που μίλησα, όλοι έχουν να λένε πάρα πολύ καλά λόγια για το κλίμα που δημιουργεί μέσα στα αποδυτήρια της ομάδας και είμαστε και σε μια φάση όπου Ο Ρίτσι. Ναι, ο Ρίτσι. Ψάχνει μια ηρεμία ο ΠΑΟΚ, είναι η αλήθεια, μετά τα όσα έγιναν. Εμένα μ' άρεσε χθες η ομάδα. Ορίστε. Μ' άρεσε η ομάδα χθες.
Εντάξει, η ομάδα ήταν καλή χθες, αλλά κόντρα σε μια Κηφισιά η οποία από την αρχή της προετοιμασίας της το καλοκαίρι δεν έχει παίξει με ολόκληρη την ομάδα της, δηλαδή δεν έχει κάνει προπόνηση. Ναι, δεν λέω ότι έκανε τίποτα παπάδες, αλλά για μια ομάδα η οποία ξεκίνησε προβληματικά με αλλαγή προπονητή, είχε στοιχεία ομάδας, δε φίλε, καλές άμυνες. Είχε στοιχεία ομάδας, είχε στοιχεία. Δεν είχε ήταν δηλαδή ομάδας, κακός ο ΠΑΟ. Είδαμε και κάποια πράγματα, δηλαδή και ο Πελεκούδας ήταν πάρα πολύ καλός, πολύ καλός φίλε. Στο φίλε χθες. Ο Κιόν, ο Ολλανδός, επιθετικά ήταν πάρα πολύ καλός. Στην υποδοχή δείχνει πως έχει ένα θέμα. Αν κανείς σκεφτεί ότι είχε 42% και ο Πασαδόρος, υποδοχή. Και ο Πασαδόρος, μάλιστα. Ο Πασαδόρος νομίζω χρειάζεται λίγο ακόμα κλίμα για να συμβηματωθεί καλύτερα με την ομάδα, να βγει αυτή η ομοιογένεια. Αλλά άμα είδες, οι παλιές του ήταν τηλεκατευθυνόμενες. Χθες προπονητής στον ΠΑΟΚ ποιος ήταν? Στο χαρτί ήταν ο Στέφανος Μανιώτης, το βγάζουμε και στο ΠΑΟΚ 24, γιατί ήταν ο μοναδικός, ναι, που είχε το δίπλωμα για να δηλωθεί. Ουσιαστικά ήταν ο Γκόμες. Ναι, γιατί σε όλο το παιχνίδι καθόταν δίπλα του, αυτός τον έλεγε ζήτα το time out, αυτός τον έδειχνε ποιες αλλαγές θα κάνει. Δηλαδή ο στατιστικολόγος συνέχισε κανονικά τη δουλειά του με το λάθος του για να σημειώνει τα στατιστικά του αγώνα. Εντάξει. Είναι για ένα παιχνίδι, αναγκαστικά. Ο Γκόμες θα παίξει. Παίζει. Ο Γκόμες θα παίξει. Αυτό που λένε επίσημα από τον ΠΑΟΚ είναι ότι σε αυτό το μήνα θα αποφασίσουν τι θα γίνει με τον Γκόμες. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Αν θα παραμείνει ή όχι. Αν θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ να κινηθεί τον Ιανουάριο σε αποκτήση διαγωνίου. Μέχρι τον Ιανουάριο θα είναι σίγουρο. Τον Ιανουάριο μπορεί να γίνει, αλλά νωρίτερα. Ναι, δεν μπορεί να γίνει τώρα. Απλά σε αυτό το μήνα θα πάρθει η οριστική απόφαση. Και αυτό που τονίζουν από τον ΠΑΟΚ είναι ότι καθημερινά καρφώνει κανονικά πλέον στις προπονήσεις. Ο Γκιόν χθες είχε 11 στις 15 επιθέσεις. Ναι. Τι λες? Αλλά στην υποδοχή, ναι, αυτό που λέει ο Γιάννης. Δύο άσους είχε δύο μπλοκ. Απλά στην υποδοχή ήταν λίγο χαμηλά. Δηλαδή είχε 42. Σαν το Χιμένες. Σαν το Χιμένες. Ναι, με 33% άριστες. Ενώ ο Σαφράνοβιτς είχε 64 με 50. Ναι. Και ο Πελεκούδας 9 στις 12 επιθέσεις. Πολύ καλός ο Πελεκούδας, φίλε. Πολύ καλό κορμί. Και καλή τεχνική. Και πλασιδάκια. Και τα είχε καλά χθες. Ναι. Και αυτός είχε δύο άσους και τρία μπλοκ και 10 πόντους. Ναι. Η ομάδα χθες έβγαλε μια αντίδραση. Τι κλίμα παίρνεις τώρα από όλο το βολιακό κόσμο για αυτή την επιλογή του ΠΑΟΚ στον πάγκο? Ξαφνιάστηκαν νομίζω πιο πολύ, έτσι. Δεν έχω μιλήσει ούτε με έναν άνθρωπο που να στάθηκε στο γεγονός ότι είναι ανενεργός τα τελευταία δύο χρόνια. Όλοι μιλάνε για μια επιλογή ως την καλύτερη που θα μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με το καλό κλίμα που δημιουργεί με στα αποδυτήρια. Μάλιστα. Δηλαδή όταν μιλάς με 5-6 αθλητές και σου λένε και οι 6 ότι άστο θα ψάξει τα αποδυτήρια μέσα σε μια εβδομάδα, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει θέμα μέσα στα αποδυτήρια, έτσι. Εντάξει, υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση και είναι και λογικό τώρα με συνδυασμό με νίκες η ομάδα να πιστέψει και στην ηρεμία που πρέπει να είναι. Τι είπε ο Τσαλόπουλος χθες στις δηλώσεις του? Ευχαριστώ τον Γκόμες για το ότι δέχτηκε να βοηθήσει, έτσι. Και ναι, ευχαριστώ και τους υπόλοιπους που... πώς το ανέφερε, όχι τον ανέχονται. Τον δέχτηκαν, τον σεβάστηκαν. Άλλωστε, ποιος δεν μπορεί να σεβαστεί αυτή την προσωπικότητα. Για τον αγώνα το συγκεκριμένο. Ναι. Ναι, γιατί έτσι όπως υπόθηκαν διάφορα, έτσι όπως μάλλον έγιναν οι δηλώσεις της Αλόπουλου, φαινόταν σαν να αποχαιρετά. Δηλαδή, κάποιος μπορούσε να το παρεξηγήσει εύκολα αυτό που. Όπως είπε και ο ίδιος, δεν συνηθίζεται, λέει, να είναι ένας πρόεδρος μετά από ένα αγώνα στη συνέντευξη τύπου. Αλλά νιώθω ότι πρέπει να το κάνω για να ευχαριστήσω τον Χάρη Γκόμες που δέχτηκε να κάτσει στον πάγκο. Ναι, κατανοητό. Γιατί ήταν πολύ ιδιαίτερο αυτό που έγινε. Περιμένουμε σήμερα ανακοίνωση συμφωνίας και άφηξη για να ξεκινήσει. Ναι, τώρα νομίζω ότι όλες οι εξελίξεις ίσως δρομολογηθούν και από την ώρα που θα κλείσουμε το τηλέφωνο. Δηλαδή η ανακοίνωση, τουλάχιστον με αυτό που μαθαίνω εγώ, θα βγει σήμερα. Αν δεν βγει σήμερα θα βγει μεθαύριο, αλλά το θέμα είναι τελειωμένο. Παίζουμε την άλλη εβδομάδα. Κάτσε να δω το πρόγραμμα, Σταύρο. Γιάννη, αυτό θα πρέπει να τα ξέρεις από την αρχή. Όπως πας και λες τα κάλαντα. Δεν έχεις να φοβηθείς, Σταύρο μου, κανένα. Λίγο ηρεμία θέλει η ομάδα. Εμένα με ενοχλούν άλλα πράγματα. Παναχαϊκή ΠΑΟ. 6 Νοεμβρίου. 6 τι είναι, Δευτέρα. Ναι. Για μένα δηλαδή στον ΠΑΟ που ονειρεύομαι. Είναι τηλεοπτικό και το παιχνίδι. Στον ΠΑΟ που ονειρεύομαι εγώ προσωπικά. Ναι. Δεν έχει να κάνει ότι ο δικός μου ΠΑΟΚ δεν χάνει ποτέ και αυτά που λέμε τα κλισέ καμιά φορά όλοι μας. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ που ονειρεύομαι εγώ από το πόστο που έχω, όταν βγαίνει ο πρόεδρος και χρηματοδότης ενός ποσοστού τέλος πάντων του μπάτζετ
και λέει ότι έχουμε προφορική συμφωνία με προπονητή. Ωραία. Αλλά δεν το λέμε, δεν λέμε το όνομα. Γιατί πρέπει να υπογράψει για να μην εκτεθεί ο σύλλογος. Και 5 λεπτά μετά τον τρυπάει στέλεχος του τμήματος. Ωραία, και δίνει το όνομα για να κάνει προσωπικές δημόσιες σχέσεις. Εγώ πάω που ονειρεύομαι. Αυτός που το έκανε, 5 λεπτά μετά πρέπει να φύγει. 5 λεπτά. Τον πρόεδρο έθιξε. Αυτό, μα ακριβώς γι' αυτό. Το ξεφτύλισε. Μα ο κ. Ζαλόπουλος είναι αυτός που βγήκε κάρτα. Να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Ναι, αυτό λέω. Ότι αυτούς τους ανθρώπους που στηρίζουν το τμήμα και πληρώνουν από την τσέπη τους το τμήμα, δεν μπορεί να τους εκθέτουν αυτοί που πληρώνονται το τμήμα, από αυτόν. Αδιανόητο. Στον ΠΑΟΚ λοιπόν που ονειρεύομαι εγώ προσωπικά, αυτός που το έκανε θα πρέπει να φύγει στο δευτερόλεπτο. Μα δεν γίνεται να φύγει και, από το γήπεδο ο κ. Τσαλόπουλος. Δεν ξέρουν στο βόλεϊ ότι εγώ δεν θέτω θέμα είδησης, δεν με ενδιαφέρει καν αυτό το κομμάτι, ποτέ δεν με ενδιαφέρε. Και το ξέρουν πάρα πολύ καλά εκεί πέρα, ότι δεν έθεσα ποτέ τέτοιο θέμα. Θέτω θέμα συμπεριφοράς απέναντι στο κλαμπ και στα πρόσωπα που το στηρίζουν. Είναι ντροπή, ντροπή. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται και επειδή στα αθλήματα που δεν έχουν την τεράστια προβολή πολλοί βρίσκουν και κάνουν, σε κάποια φάση λοιπόν στον ΠΑΟΚ που ονειρεύομαι δεν θα πρέπει να βρεις και να κάνει κανείς τίποτα. Απλά είναι τα πράγματα. Ωραία, θα έπρεπε ήδη να αποτελεί παρελθόν. Δεν ξέρω ποιος είναι, αυτοί ξέρουν ποιος είναι. Το θέμα ήταν σε πολύ κλειστό κύκλο. Είναι ένα εσωτερικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Ακριβώς. Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Δημήτρη, πριν ολοκληρώσουμε, ναι, να σημειώσουμε ότι είχαμε και μεγάλη νίκη στο χάντμπολ των γυναικών. Το ντέρμπι το τέτοιο, το παραδοσιακό, ας πούμε, τελευταία χρόνια. Το ντέρμπι, για να καταλάβει και ο κόσμος, η Νέα Ιωνία είχε 28 συνεχόμενες νίκες. Και είχε ένα χάσει η Νέα Ιωνία από το 16 από τον ΠΑΟΚ. Και έχασε με 6 γκολ. Έχασε με 6 γκολ και αν δεν έπαιζε στα τελευταία 5 λεπτά ο ΠΑΟΚ με 4 παίχτες, η διαφορά θα ήταν πάνω από 10. Με 4. Πώς έγινε αυτό? Ναι, έφτασε 2 φορές να παίζει με 4 παίχτες. Και παρόλα θα κέρδισε 6 γκολ. Ναι. Μπράβο. Ωραία. Για να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Στο βόλι σήμερα έχει Παναχαϊκός Ολυμπιακός. Επόμενη εβδομάδα Παναχαϊκή ΠΑΟΚ. Μπάσκετ δεν προλάβαμε. Αύριο, μια και ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο στο μπάσκετ. Φίλος γράφει για το Center 4 κτλ. Θυμίζουμε το ρεπορτάζ της Φόρτσα πρώτα απ' όλα για τον Πρίγιοβιτς, για το ότι έχει δεχθεί και να ανέβει η ρήτρα. Αυτό βεβαίως συμβαίνει όταν ανεβαίνουν και αποδοχές, έτσι ήθιστε, και θα ανέβουν, ήταν πρώτος του ΠΑΟΚ, να ανέβουν και οι αποδοχές, να ανέβει και η ρήτρα βεβαίως από δέσμευση στα 10 εκατομμύρια, γιατί καταλαβαίνουν όλοι ότι έχει αρχίσει ήδη ο ντόρος για τον Σέρβο, επιθετικό, πανευρωπαϊκά. Και βεβαίως έχει αρχίσει και αναζήτηση του ΠΑΟΚ για ένα άλλου είδους center for. Θυμόμαστε την απέτηση, τη δήλωση του Λουτσέσκου το καλοκαίρι ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο παίχτη. Δεν τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ, έγιναν οι άλλες μεγάλες μεταγραφές, η ανάγκη παραμένει και φυσικά η αναζήτηση για αυτόν τον άλλου είδους center for συνεχίζεται από την ΠΑΟΚ. Αυτά από το ρεπορτάζ της Φόρτσα. Αύριο τα λέμε και με Φόρτσα Plus και εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Πριν την αυριανή μέρα έχουμε σήμερα βραδιά παιχνιδιού. Άσχημη βραδιά. Δεν, δηλαδή, τι να πω, δεν περιγράφεται αυτό το οποίο ισχύει σε παιχνίδια και κλεισμένων των θυρών. Είναι πολύ κακό και το ότι το συνηθίζουμε. Είναι τρομερό το να βλέπεις βίντεο με αγώνες, με κόσμο στην Τούμπα και να σου κάνει εντύπωση. Τέλος. Άλλη μια φορά σήμερα, άλλη μια φορά 20 Νοεμβρίου με τον Ατρόμητο και μετά επιστροφή στην κανονικότητα, γιατί δεν πάει άλλο, δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό το οποίο βιώνει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτά από εμάς, συνέχεια με φουλ επίθεση, με Κώστα Βασιλόπουλο, με Γρηγόρη Ατρίδη, σε πολύ λίγο εδώ στον Λίμπερο για την επόμενη ώρα.